Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Εύχομαι να είστε καλά και να είστε και αυτό το μεσημέρι μαζί μας. Μεσημέρι Τετάρτης, ο μήνας έχει 12 του Γενάρη. Μπαίνουμε και στο δεύτερο, μπήκαμε ουσιαστικά στο δεύτερο μισό, στο δεύτερο δεκαήμερο του πρώτου μήνα του χρόνου. Περνάει ο καιρός, περνάνε οι μέρες πάρα πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς θα είμαστε εδώ με καλή διάθεση, περιμένοντας και εσάς να είστε μαζί μας μέχρι και τις 5 περίπου, με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, με τις δικές σας παρεμβάσεις, με τα δικά σας τηλεφωνήματα, με τα δικά σας μηνύματα. Υπάρχουν και καλές και κακές ειδήσεις στη σημερινή έτσι, ατζέντα, στη σημερινή δημοσιογραφία, τοπικά αναφέρομαι πάντα. Λίγο πολύ έτσι, τα θέματα με τα οποία ασχολείται ο αθηναϊκός τύπος είναι αυτά που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο, είναι τα θέματα του κορονοϊού, είναι θέματα οικονομίας κλπ. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια. Θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε όμως πρώτα να δούμε, τους βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης, τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Πώς μπορείτε να παρεμβαίνετε, είτε στέλνοντας τα μηνύματά σας στο 6970-4247-82, είτε παρεμβαίνετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2651-068-541 και 68-542. Υπάρχει δυνατότητα να στέλνετε μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook. Μας βρίσκεται πληκτρολογώντας με ελληνικά, με ελληνικούς χαρακτήρες η ώρα της Ηπείρου. Ενώ τέλος υπάρχει δυνατότητα να στέλνετε μηνύματα και στο email μας στο oraipiru@gmail.com. Θα πάμε να δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα και αμέσως μετά θα έρθω έτσι σε κάποιες ειδήσεις που αφορούν δυσάρεστες την περιοχή. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε πρώτα με τα πρωτοσέλιδά μας, με την Καθημερινή. Με μέτρο τα μέτρα στήριξης, επιφυλάξεις για μείωση ΦΠΑ, ενίσχυση σε πολιτισμό και διασκέδαση. Το πρώτο βήμα για παραγωγή μοσχευμάτων έγινε. Ομάδα χειρουργών από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Maryland πραγματοποιούν, όπως βλέπετε, μεταμόσχευση καρδιάς ενός γενετικώς τροποποιημένου χείρου στον 57χρονο David Bennett στη Βαλτιμόρη. Η επιτυχία, αισιοδοξούν οι επιστήμονες, θα ανοίξει το δρόμο για παρόμοιες επεμβάσεις, δίνοντας ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς που σβήνουν περιμένοντας ένα μόσχευμα που δεν έρχεται ποτέ. Ξυλοδαρμό καθηγητή είδαμε χθες εν ώρα μαθήματος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κουκουλοφόροι έβαλαν στο αφιθέατρο και το επιτέθηκαν. Υπογειοποίηση δικτύου ρεύματος σε 62 περιοχές για την προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα. Θέμα που θα το δούμε στη συνέχεια στην εκπομπή. Πάρα πολλές περιοχές και στην Ήπειρο παραμένουν χωρίς ρεύμα με την πρώτη κακοκαιρία. Μία από αυτές, εκεί περιμένουν το θαύμα για να λυθεί το θέμα με την ηλεκτροδότηση, το θέμα με τη ΔΕΗ, είναι στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Θα έχουμε λίγο αργότερα στην εκπομπή μας σύνδεση με τον Δήμαρχο. Πάμε παρακάτω. Στα νέα, άγριος ξυλοδαρμός καθηγητή από κουκουλοφόρους, ακραία βία στην ΑΣΟΕ. Τον έδιραν εν ώρα μαθήματος μπροστά στους έντρομους φοιτητές του. Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, χτύπησαν και όσους προσπάθησαν να τον προστατεύσουν. Υπάρχουν πανεπιστήμια που ακόμα γίνεται ένα μπάχαλο. Μόνο χώροι πανεπιστημίου δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Τραπεζικά σχέδια για να κινηθεί το χρήμα, έμεση ποινή στις καταθέσεις, εξετάζεται η θέσπιση αρνητικών επιτοκίων για ποσά από ένα όριο και πάνω, τι οδηγεί στη λήψη του μέτρου, γιατί είναι ασύμφορη διαχείριση κεφαλαίων που λιμνάζουν, τι ισχύει στο εξωτερικό, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στην οικονομία. Τι εξετάζεται σε σχέση με τα σενάρια μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και τρόφιμα. Στο τραπέζι προοπτική αποκλιμάκωση, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μελετάται η ένταξη και των σούπερ μάρκετ στα μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Κορονοϊός, μονοκλονικά τέλος, έρχονται τα φάρμακα, άρχισε η επιστράτευση των γιατρών και για πρώτη φορά μεταμόσχευση καρδιάς χείρου σε άνθρωπο, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, επανάσταση στην ιατρική. Στο επόμενο πρωτοσέλιδο, η εφημερίδα των συντακτών λέει «Φωτιά ανατιμήσεων και την κυβέρνηση σπέβδουν για μέτρα εν ώψη καταιγίδας αυξήσεων από την ερχόμενη εβδομάδα, πλήρης διάψευση των εκτιμήσεων για σύντομη διάρκεια της πληθωριστικής έξαρσης, μονόδρομος για το οικονομικό επιτελείο οι στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ,
στο τραπέζι και η θέσπιση ειδικού συντελεστή για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, με ημερομηνία λήξης και υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πακέτο παρεμβάσεων. Βόμβα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι το Μάρτιο οι μισοί Ευρωπαίοι θα έχουν κολλήσει την Όμικρον. Νέο ρεκόρ κρουσμάτων και νοσηλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πανδημία μας χορεύει, η κυβέρνηση φαλτσάρει. Δραματική αύξηση νοσηλιών, έλλειψη κλινών COVID. Ανδρέας Ξανθός, η κοροϊδία με τις ιδιωτικές κλίνες και η λίστα της ντροπής. Παλινοδίες με το πρόστιμο στους ανεμβολίαστους και το παιδόν Πεντέλης. Ακόμα 10.000 θετικοί μαθητές και εκπαιδευτικοί. Πάμε στην Αυγή. Νέα καταιγίδα ανατιμήσεων. 20% πάνω το καλάθι του καταναλωτή. Παρατηρητής πάλι η κυβέρνηση. Θλιβερό ρεκόρ στοιχεία σοκ. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην ανεργία των νέων στην Ευρώπη, αλλά η κυβέρνηση πανηγυρίζει για μείωση της ανεργίας. Επιτελικό μπάχαλο για την πανδημία. Οι υπουργοί αδειάζουν ο ένας τον άλλον για μέτρα πρόστιμα. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όργιο μικροπολιτικής και ασυνεννοησίας από την κυβέρνηση. Νοσηλεία ασθενών. Κοροϊδία από κυβέρνηση και κλινικάρχες. Ξανθώς οι κλινικάρχες επιλέγουν ποιους θα νοσηλεύουν. Στο ριζοσπάστη, τέρματα αστεία και η κοροϊδία, μέτρα προστασίας τώρα στα σχολεία, προκλητικοί πανηγυρισμοί με 25.000 κρούσματα σε 2 ημέρες, κουκουέ, εδώ και τώρα να πάρθουν μέτρα για ανοιχτά και ασφαλή σχολεία, όπως αυτά που διεκδικούν 2 χρόνια τώρα οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους. Να τα ακούσει επιτέλους η κυβέρνηση. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε χθες στο Υπουργείο Υγείας από εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και φοιτητές. Την Παρασκευή οι μαθητές θα κλείσουν τα σχολεία και θα προχωρήσουν σε συγκέντρωση μαζί με φοιτητές στο Υπουργείο Παιδείας στις 12 το μεσημέρι. Απαράδεκτα τα πρωτόκολλα λειτουργίας των σχολείων, αλλά και η όλη συζήτηση για το πώς θα κλείνουν. Οι 10.000 από όσους διαπιστώθηκαν θετικοί βρέθηκαν τη Δευτέρα κανονικά στα σχολεία, δημιουργώντας μια επικίνδυνη αλυσίδα υπερμετάδοσης. Υγειονομική Σωματεία και Φορείς, μέρα πανελλαδικής δράσης αύριο 5η για την υγεία του λαού, διαμαρτυρία στο Υπουργείο Υγείας και παρεμβάσεις σε νοσοκομεία ολόκληρης της χώρας, με πρωτοβουλία της ΟΕΝΓΕ και των ενώσεων νοσοκομειακών ιατρών. Είδαμε και σχετική συνέντευξη χθες. Και πάμε παρακάτω, πάμε στον ελεύθερο τύπο, νομίζω για τη συνέχεια ωραία. Βήμα-βήμα η έκδοση αφημεί για πολυκατοικίες. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων. Ξυλοδαρμός καθηγητής σε αμφιθέατρο, όπως είδαμε και νωρίτερα. Οι 15 κουκουλοφόροι επιτέθηκαν και σε φοιτητές. Το θύμα δείχνει ως ηθικούς αυτούργους 3 συναδέλφους του, οι οποίοι τον είχαν μηνύσει με βαρύτατες καταγγελίες. Εσωκομματικό αγκάθι για τον Τσίπρα το μέλλον της Αυγής. Δωρεάν σε δημόσιες δομές, σε ποιες χώρες συνταγογραφείται μύθοι και αλήθειες για τις τιμές των PCR tests. 4η δόση εμβολίου μόνο για τους ανοσοκατεσταλμένους. Αποκλιμάκωση κρουσμάτων, νέα αύξηση του υλικού φορτίου στα λίμματα. Επανάσταση χρήση οργάνων από ζώα. Καρδιά χείρου δίνει ζωή σε άνθρωπο. Πρωτοποριακή μεταμόσχευση σε 57χρονο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είδαμε και νωρίτερα. Και να κλείσουμε με την αυτεμπορική. 3 αφίξεις στην κοινωνία προσωπικότητων της ναυτεμπορικής. 3 επιφανείς προσωπικότητες φιλοξενούνται στο σημερινό φύλλο της Αυγής, αρθρογραφώντας για επίκαιρα θέματα και ειδικότερα για το ελληνικό που αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση στη χώρα, την πρόσφατη μεταμόσχευση καρδιάς χείρου σε άνθρωπο και τα θεσμικά ή άλλα εμπόδια για τη χρηματοδότηση της αγροτικής οικονομίας μέσω της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ο λόγος για τους Άδωνη Γεωργιάδη, Κώστα Καραντινινή και Ανδρέα Καραμπίνη. Μερίσματα άνω των 2 δις από τις συγμένες το 22, παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για την καλύτερη επίδοση από το 16. Τα σενάρια μείωσης τώρα του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. Τι περιλαμβάνει η λίστα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και πρεμιέρα το Φλεβάρι για το νέο έμφυα, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε από το Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, σε ό,τι αφορά τα πρωτοσέλιδα και την επικαιρότητα. Θα δούμε κάποια από αυτά τα θέματα και στη συνέχεια στην εκπομπή μας. Θέλω να ξεκινήσω λίγο έτσι με κάποιες άσχημες ειδησούλες. Θυμάστε χθες που σας λέγαμε ότι
Από το Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων είχαν εξαφανιστεί, είχαν χαθεί τα ίχνη 2 κοριτσιών. Είχαμε μάθει στο μέσο της εκπομπής έτσι ότι είχαν βρεθεί τα κορίτσια σε σπίτι συγγενικού περιβάλλοντος της μίας εκ των δύο. Είχαμε μάθει ότι είχαν επικοινωνήσει οι αρμόδιοι από το Κέντρο Προστασίας και τρομολογούνταν η επιστροφή των 2 κοριτσιών στην πόλη μας, στην περιοχή. Όμως κάτι τέτοιο εν τέλει δεν έγινε. Γι' αυτό υπάρχει σήμερα και νέο alert, θα λέγαμε, νέο καμπανάκι από το χαμόγελο του παιδιού. Υπάρχει έτσι σήμα να βρεθούν τα 2 παιδιά που εξαφανίστηκαν, όπως είπα νωρίτερα, από το Κέντρο Προστασίας. Πρόκειται για 2 κορίτσια, την Μαρία και την Αλεξάνδρα, ηλικίας αντίστοιχα 14 και 17 ετών. Και όποιος γνωρίζει οτιδήποτε, καλό θα ήταν να επικοινωνήσει άμεσα, είτε με το 100 ή με τη γραμμή 11600. Έχει ενεργοποιηθεί το Missing Alert για τα 2 κορίτσια. Ελπίζουμε να λάβει τέλος γρήγορα η περιπέτεια αυτή και για τα ίδια τα κορίτσια, αλλά και για τους ανθρώπους του Κέντρου Προστασίας που ανησυχούν πάρα πολύ και είναι σε έναν συναγερμό. Προέχει να είναι καλά τα παιδιά και να επιστρέψουν σώα και ασφαλή στην πόλη μας. Λοιπόν, μία ακόμη άσχημη είδηση είναι αυτή του θανάτου. Έγινε γνωστή χθες το απόγευμα, αφότου είχαμε κλείσει την εκπομπή, του θανάτου του πρώην Προέδρου του Περιφερειακού Συμβούλου, ενός ανθρώπου που έχει διατελέσει χρόνια αυτοδιοικητικό στην περιοχή και αντιδήμαρχος, ο λόγος για τον Κώστα Πέτσιο, ο οποίος άφησε χθες την τελευταία του πνοή, χάθηκε. Υπάρχει και ανακοίνωση από το Περιφερειακό Συμβούλιο για το θάνατό του. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μόλις πληροφορήθηκε το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του πρώην Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Πέτσιου, συνήλθε εκτάτως και αφού εξήρε την πολύπλευρη προσφορά του στην τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρέτησε επί δεκαετίες σε όλους τους βαθμούς της, καθώς και την εν γέννη προσφορά του στην κοινωνία της Ήπειρου, ομόφωνα αποφάσισε να εκφράσει τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του, να καταθέσει στεφάνι στη σωρό του, να παραστεί αντιπροσωπεία του στην εξώδιο ακολουθία και εφόσον αυτό είναι εφικτό, το μέτρον έτσι για την πανδημία, την ημέρα της κηδείας του οι σημαίες να είναι μεσίστιες σε όλα τα κτίρια των υπηρεσιών της περιφέρειας Ήπειρου, να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Αντίστοιχη ανακοίνωση υπάρχει και από το Δήμο Ιωνιτών και από δεκάδες αυτοδιοικητικούς που είχαν συνεργαστεί με τον Κωνσταντίνο Πέτσιο, το γνώρισαν προσωπικά, φιλικά και όλοι λένε ότι είναι ένας άνθρωπος που άφησε πολλά στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον τόπο. Λοιπόν, τώρα φαίνεται πως πάμε προς παράταση για τα μέτρα που ισχύουν. Θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Υπήρχε και σύσκεψη το πρωί, όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, και στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν φαίνεται πως προκρίνεται αυτό που ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι θα υπάρχει έτσι κάποια χαλάρωση των μέτρων, ίσως θα δούμε να επιστρέφει η μουσική στα καταστήματα. Είναι πολλά τα κρούσματα της Όμικρον και επίσης είναι αρκετές και οι εισαγωγές τις τελευταίες ημέρες στα νοσοκομεία. Φαίνεται ότι ανεβαίνει εκεί και ο αριθμός των εισαγωγών και των νοσηλιών. Και να μην ξεχνάτε ότι πέρα από την Όμικρον συνεχίζει να ταλαιπωρεί, έτσι και να υπάρχουν πάρα πολλές νοσηλίες στα νοσοκομεία και διασωληνωμένοι και από τη μετάλλαξη Δέλτα. Έτσι είναι ένα δύσκολο μείγμα στα νοσοκομεία. Τώρα, το τι θα γίνει για κάποιους που ρωτάτε με τα γήπεδα, νομίζω ότι όλα αυτά είναι μέσα στα μέτρα που θα ανακοινωθούν, που θα ανακοινώσει η Επιτροπή των Ειδικών. Φαίνεται όμως πως και αυτό το μέτρο θα συνεχίσει να ισχύει, δηλαδή στα γήπεδα θα υπάρχει μόνο η πληρότητα του 10%, δηλαδή 10% μόνο θα μπορεί να εισέλθει για να παρακολουθήσει τους αγώνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται εννοείται. Φέρνει προβλήματα σε όλους, φέρνει προβλήματα στις ομάδες, στους ανθρώπους που έχουν πληρώσει τα εισιτήριά τους, κυρίως τα διαρκείας. Λοιπόν, είναι ένα θέμα, αλλά όπως είπαμε, προέχει η δημόσια υγεία. Θα πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα που είναι αρκετά ενδιαφέρον. Το έχουμε ξαναδεί, το έχουμε θίξει στην εκπομπή και η αλήθεια είναι πως μας έκανε και εμάς εντύπωση όταν ήρθε η ανακοίνωση από την Ένωση Γονέων και Δαιμόνων της περιοχής μας, του νομού μας.
Όταν ήρθε η ανακοίνωση για απάντηση που ουσιαστικά ήρθε από το Υπουργείο σε ερώτηση που είχε κατατεθεί στη Βουλή, σε σχέση με τα κενά που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία και τα προβλήματα έτσι που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο της πανδημίας στα ειδικά σχολεία, η απάντηση, όπως θα μας πει ευθύς αμέσως και ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Δαιμόνων, ο κύριος Στάσος Στόκας, τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας, ήρθε μετά, όπως ακούτε, από 2 μήνες. Πήρε 2 μήνες το Υπουργείο να απαντήσει. Και τι να απαντήσει, κύριε Τόκο, ουσιαστικά αυτό που διαβάζω στην ανακοίνωσή σας είναι ότι δεν απαντάει ουσιαστικά στα προβλήματα και σε αυτά που τίθενται. Όχι απλά δεν απαντάει, αλλά η απάντηση είναι ένας απόλυτος εμπεγμός απέναντι στους γονείς. Δηλαδή δεν παίρνει ούτε καν θέση για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία. Και λοιπόν, εδώ, αν θέλετε, γιατί μπορεί κάποιοι να μην μας έχουν παρακολουθήσει το προηγούμενο διάστημα, αρκετές φορές έτσι τα έχουμε συζητήσει, όμως για κάποιον που συντονίζεται τώρα μαζί μας. Εσείς, ως Ένωση Γονέων, πάρα πολλές φορές έχετε αναδείξει το θέμα και η εκπαιδευτική της ειδικής αγωγής, τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στα σχολεία, αλλά και με τα κενά που υπάρχουν. Έφτασε το ερώτημα στη Βουλή, πήρε 2 μήνες στο Υπουργείο να απαντήσει. Πώς είναι η κατάσταση, θέλετε να μας έτσι, να τα πάρουμε από την αρχή, να μας περιγράψετε λίγο τι. Καταθέτετε τι λέγατε προς το Υπουργείο. Βεβαίως, όσο πιο σύντομα μπορούμε. Κοιτάξτε, εμείς όταν ξεκίνησαν τα σχολεία και αφού πέρασε ένας μήνας, είδαμε ότι η κατάσταση στα ειδικά σχολεία ήταν φοβερή. Δεν υπήρχε βασικά προσωπικό. Και θα θυμάστε τώρα, τότε είχαμε και θλιβερά γεγονότα σε δομές ειδικής αγωγής που οφείλονταν πάλι στην υποστελέχωση μονάδων. Έτσι λοιπόν, τον Οκτώβρη, γιατί από την πρώτη ανακοίνωση που βγάλαμε εμείς 5 Οκτωβρίου, πέρασαν 3 μήνες από τότε όσο να απαντήσει το Υπουργείο. Τέλος πάντων, από την ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, 2 μήνες μετά απαντάει το Υπουργείο. Και τι λέει. Καταρχήν εμείς θέσαμε 2-3 βασικά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είχε σχέση με την υποστελέχωση. Αυτή τη στιγμή στα ειδικά σχολεία υπάρχουν βασικές ειδικότητες που απουσιάζουν. Ειδικότητες που προβλέπονται από την νομοθεσία. Πρώτα και κύρια από τον 1566 νόμο του 1985 που προβλέπει τι προσωπικό πρέπει να έχει ένα ειδικό σχολείο. Ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ανάλογα με το πόσα παιδιά έχει, πόσους δασκάλους, πόσα τμήματα και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, βλέπαμε ότι, για παράδειγμα, στην Ακαδημία, στο σχολείο δεν είχε σχολικό νοσηλευτή. Στο δεύτερο ειδικό δεν είχε κοινωνικό φροντιστή. Δεν υπήρχαν φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Δεν υπήρχαν εκπαιδευτικοί. Και πηγαίναμε μετά στα γενικά σχολεία, πάλι στο κομμάτι της ειδικής αγωγής, όπου στα γενικά σχολεία υπάρχουν παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού κυρίως, τα οποία δέχονται υποστήριξη από εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη. Εκεί λοιπόν είχαν τοποθετηθεί η μισή περίπου εκπαιδευτική. Mm-hmm. Και ζητούσαμε με την ανακοίνωση που, και στη συνέχεια που έγινε ερώτηση, να τοποθετηθούν περίπου 30 με 40 επιπλέον εκπαιδευτικοί. Γιατί τόσοι λείπανε, γιατί τόσα είναι τα παιδιά που δεν έχουν υποστήριξη ακόμα μέχρι στιγμής. Και έρχεται λοιπόν η πρώτη απάντηση στο πρώτο θέμα η απάντηση του Υπουργείου και λέει ότι στην περιοχή σας το Σεπτέμβριο διορίσαμε 32 εκπαιδευτικούς. Τέλος. Δεν έχουμε άλλους. Δεν σας δίνουμε άλλους. Αυτή είναι η απάντηση. Έτσι εκλαμβάνεται. Επίσης, αφού αναφέρει όλους τους νόμους, τους οποίους τους νόμους αυτούς δεν τηρεί το Υπουργείο, γιατί αν τους τηρούσε θα έπρεπε να τοποθετήσει εκπαιδευτικούς, βάζαμε και το ζήτημα ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να διαχειριστεί ο κορονοϊός. Mm-hmm. Δημιουργείται συνωστισμός και σύν της άλλης έχουμε ζητήματα όπου παιδιά, τμήματα είναι λίγα, εκπαιδευτικοί δεν μπορούν και πρέπει να συνενώσουν τμήματα για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και λέει τώρα το Υπουργείο Παιδείας ότι κοιτάξτε να δείτε, πρώτα και κύρια τα κενά τα διαχειρίζονται οι τοπικές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αυτό βέβαια είναι αλήθεια, με την προϋπόθεση όμως ότι στις διευθύνσεις εκπαίδευσης θα φτάσουν εκπαιδευτικοί που θα έχουν προσληφθεί με πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι, από πού θα τους βγάλουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης τους εκπαιδευτικούς. Και πάμε στο δεύτερο ερώτημα που ήταν για την διαχείριση μέσα στα τμήματα, όπου εκεί βάζαμε συγκεκριμένα νούμερα και λέγαμε
Στο ΣΑΠ, για παράδειγμα, σε 60 τετραγωνικά, το σχολείο των ανάπερων παιδιών που είναι στην ΕΛΠΑΠ, στο σχολείο αυτό λοιπόν σε 60 τετραγωνικά συνυπάρχουν ταυτόχρονα 30 άνθρωποι, παιδιά και εκπαιδευτικοί. Καταλαβαίνετε ότι αντιστοιχεί ένας χώρος μηδαμινός σε κάθε έναν από αυτούς. Mm-hmm. Δεν μπορούν, σκεφτείτε ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών να υπάρχουν ταυτόχρονα 30 άνθρωποι. Αυτό δεν είναι εκπαίδευση, αυτό είναι πάρτι. Κορονοπάρτι είναι αυτό, δεν είναι εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι. Και λέγαμε τι μέτρα θα πάρετε για να λυθεί αυτό το ζήτημα και με δεδομένο ότι το έχουμε αναφέρει χίλιες φορές, εδώ και 7 χρόνια, δεν δίνεται λύση άμεση στο πρόβλημα στέγασης του ΣΑΠ. Και η απάντηση που έρχεται από το Υπουργείο Παιδείας λέει, από τη μια μεριά σε σχέση με το ΣΑΠ, λέει βρείτε τα με το Δήμο, εγώ δεν παίρνω θέση γιατί ο Δήμος, έτσι το περιγράφει, δεν έκανε καλά τη δουλειά του, δεν έκανε σχέδιο για ανέγερση σχολείων, άρα εμάς δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Λες και είναι η εκπαίδευση εδώ στα Γιάννενα σε άλλης χώρας. Λες και ο Δήμος είναι κυβερνήτης μιας άλλης χώρας που πρέπει να το λύσει από μόνος του. Άρα λοιπόν, και λέει και για τη διαχείριση του κορονοϊού το ανεκδίκητο, ότι εμείς έχουμε πάρει όλα τα μέτρα για τον κορονοϊό. Έχουμε φτιάξει κοινές υπουργικές αποφάσεις. Λες και όταν φτιάχνεις μια κοινή υπουργική απόφαση ως διαμαγείας, τα τμήματα θα γίνουν περισσότερα, τα παιδιά θα χωριστούν, θα γίνουν λιγότερα σε κάθε τμήμα με έναν μαγικό τρόπο. Καταλαβαίνετε, με τη γραφειοκρατία. Και σύν της άλλης απαντάει ότι προβλέψαμε μέσα από αυτές τις σκία, λέει, συγκεκριμένα μέτρα, όπως μάσκες, όπως τον προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο με τεστ, όπου όλα αυτά δεν έκαναν καν τον κόπο να διαβάσει την κοινή υπουργική απόφαση, την ΚΙΑ, όπου λέει ότι όλα αυτά για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες είναι προαιρετικά. Αυτό ακριβώς πήγα να πω. Σας παραπέμπουν στην κοινή υπουργική απόφαση χωρίς ουσιαστικά να κατανοούν ότι απευθύνονται σε ειδικό σχολείο, σε ειδικά σχολεία. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, σε κανένα από αυτά τα ζητήματα δεν δίνει μια απάντηση, μια ανθρώπινη απάντηση και να πει ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, πείτε μας μια πρόταση, κάντε. Με μια αναφορά όλων των νόμων και των εγκυκλίων, λες και δεν τους ξέρουμε τους νόμους και τις εγκυκλίους τι υπάρχει, μας τους θυμίζει και γεια σας, ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Τίποτα άλλο. Πώς νιώθετε, κύριε Τόκα, δηλαδή απευθύνεσαι στο Υπουργείο, πώς νιώθετε όταν παίρνετε τέτοιου είδους απαντήσεις? Αν δεν μπορεί πραγματικά να απαντήσει σε αυτά τα προβλήματα και σε αυτά τα θέματα του Υπουργείου, ποιος μπορεί? Άρα κανένας. Βέβαια, μα είναι ύβρις αυτό το πράγμα για τους γονείς και πρώτα και κύρια για τους γονείς που ανήκουν σε αυτή την ειδική κατηγορία, που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες και δεν μπορούν μέσα σε όλα τα άλλα, τα ψυχοκοινωνικά, τα μαθησιακά που έχουν προκύψει από τον κορονοϊό, δεν μπορούν σε αυτή τη χρονική στιγμή να διαχειριστούν ούτε την εκπαίδευση των παιδιών τους. Και ξέρετε, αυτές τις μέρες, επειδή άκουσα και πριν που μιλούσατε και με τους τίτλους των εφημερίδων, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος φόβος, πολύ μεγαλύτερος από αυτός που ήταν πριν. Mm-hmm. Γιατί ξανακούσαμε την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων και λίγο πιο πριν την Υπουργό Παιδείας να λέει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Φανταστείτε, λέει, ότι το τελευταίο δίμηνο πριν από τις διακοπές είχαμε πολύ λίγα κρούσματα. Δηλαδή, η Υπουργός δεν έχει καταλάβει μάλλον ότι έχουμε μια μετάλλαξη του κορονοϊού, τη μετάλλαξη όμικρον, η οποία έχει ταχύτατη μετάδοση, πολύ πολύ μεγαλύτερη, οι επιστήμονες τα λένε, δεν τα λέμε εμείς, πολύ μεγαλύτερη μετάδοση και που αρκεί μια πολύ χρονικά λιγότερη επαφή κάποιου ανθρώπου με κάποιον άλλον για να μεταδοθούν. Σκεφτείτε τώρα σε αυτούς τους χώρους τι έχει να γίνει και ήδη έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα πραγματικά την είχαμε βγάλει σχεδόν αλόβητη. Mm-hmm. Μέχρι τις αρχές Δεκέμβρη στο σχολείο που είμαι ήταν τα 2 χρόνια ένα ή 2 παιδιά είχαν νοσήσει και εκπαιδευτική κανένας. Ενώ τώρα... Αυτό θα έλεγα. Τώρα πώς είναι η κατάσταση, κύριε Τόκα?
Αυτή τη στιγμή μόνο στο σχολείο που είμαι εγώ είναι 3 παιδιά που νοσούν και ένας εκπαιδευτικός και άλλος ένας γύρισε σήμερα από καραντίνα. Και μάλιστα υπάρχουν ζητήματα, πάρα πολλά ζητήματα με τον τρόπο διαχείρισης και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις. Ζητάει από τους εκπαιδευτικούς την πέμπτη μέρα να γυρίσουν στο σχολείο. Γιατί ένα παιδί, καταλαβαίνουμε ότι ο γονέας μπορεί να το κρατήσει και λίγο παραπίσω, έχει την υπευθυνότητα. Ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να γυρίσει, γιατί δεν του δίνεται και άδεια ειδικού σκοπού μετά την πέμπτη μέρα. Ναι, εφόσον προϋπόθεση είναι να βγαίνει αρνητικός στα τεστ, έτσι. Να βγαίνει αρνητικός και να μην έχει συμπτώματα. Mm-hmm. Αλλά κοιτάξτε, και εδώ υπάρχει ένα λαλούμ και με τα τεστ και όλα αυτά. Μιλάμε για self-test. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, που οι περισσότεροι στην πλειοψηφία τους είναι τέτοιοι, γυρνάνε στο σχολείο με ένα self-test. Το πώς το κάνει, το έχει κάνει σωστά. Δεν το έχει κάνει σωστά, κανένας δεν μπορεί να το διαπιστώσει. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν το τεστ να βγει αρνητικό, γιατί δεν το έκανε καλά, δεν είναι γιατρός κανένας από εμάς, ούτε οι τηλεθεατές που μας ακούνε, ούτε οι εκπαιδευτικοί, ούτε κανένας, για να διασφαλίσει τη σωστή εκτέλεσή του, και γυρνάει στο σχολείο, μεταδίδει και γίνεται μια αιστεία τεράστια στο σχολείο. Αντίστοιχα, υπάρχουν ζητήματα και με τα παιδιά, mm-hmm. που τη μία μέρα έρχονται με ένα self-test, πάλι δεν μετρήθηκαν καλά, μπορεί να είναι φορείς, και αμέσως η νόσος μεταδίδεται με ταχύτατο ρυθμό μέσα στην κοινότητα. Κύριε Τόκα, να ρωτήσω κάτι από αυτού. Με το που υπάρχει κάποιο θετικό self-test, βγει κάποιος θετικός, δρομολογείται άμεσα η διαδικασία να κάνει το rapid test ή το μοριακό, ή εφόσον κάποιος έχει το πιστοποιητικό νόσησης και δεν τον αφορά να πάρει πιστοποιητικό νόσησης ή έχει ήδη το πιστοποιητικό εμβολιασμού, δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει το rapid test? Εφόσον δεν χρειάζεται το πιστοποιητικό εμβολιασμού, δηλώνει στη φόρμα στο EDUPASS ότι είναι θετικός και μένει αυτοβούλος στο σπίτι. Mm-hmm. Μόνο αν χρειάζεται το πιστοποιητικό νόσησης, μόνο τότε πηγαίνει, και self-test δεν είναι υποχρεωτικό. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι... Ξέρετε γιατί το ρωτάω. Γιατί μας ρωτάνε, πάρα πολλοί τηλεθεατές τις τελευταίες ημέρες και προσπαθούμε και εμείς αυτό να το δούμε πώς λειτουργεί. Ακούμε για 25, ουσιαστικά μιλάμε για πάνω από 25.000 κρούσματα και με τη σημερινή ημέρα, τις τελευταίες 3 ημέρες από όταν άνοιξαν τα σχολεία. Και λένε πολλοί φίλοι τηλεθεατές, γιατί αυτά τα κρούσματα δεν αποτυπώνονται και στην ημερήσια ανακοίνωση των κρουσμάτων του ΕΟΔΗ? Γιατί δηλαδή βλέπουμε να έχουμε φθήνους απορία, ενώ υπάρχουν τόσα πολλά κρούσματα και μόνο από τα σχολεία? Βεβαίως. Τα κρούσματα των σχολείων δεν δηλώνονται στο gov.gr, άρα στη ξεχωριστή φόρμα που αφορά τα σχολεία. Και μάλιστα, επειδή τις τελευταίες μέρες τα κλιμάκια που κάνουν τα τεστ του ΕΟΔΗ, όπως είναι στην Ομαρχία απ' έξω και όλα αυτά, έχουν γονατίσει πραγματικά οι άνθρωποι. Είναι τεράστιες ουρές, τα βλέπουν. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, ακόμα και όταν βγαίνει ένας άνθρωπος θετικός εκεί πέρα, μπορεί να τον πάρουν μετά από 3 και 4 μέρες ή και καθόλου τηλέφωνο. Έχουμε τέτοιες μαρτυρίες, ότι δεν τον πήρε κανένας τηλέφωνο ότι τι πρέπει να κάνει, πόσο θα μείνει, και πρέπει να αναζητήσει μόνος του. Και έχουμε και περιπτώσεις και ανεύθυνων ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν έτσι κανένα ιδιαίτερο σύμπτωμα και ξεκινάνε και πάνε στο σούπερ μάρκετ και πάνε βόλτα. Δεν καταγράφεται πουθενά αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει, αυτός έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο η κατάσταση. Τώρα, με τα σχολεία, για να ξαναγυρίσουμε πάλι, προκύπτουν ένα σωρό ερωτήματα. Mm-hmm. Καταρχήν, είπαμε το πρώτο, ότι με ποιο τρόπο κάνει κάποιος το τεστ. Και επαφείται ότι εφόσον βγήκε αρνητικό, άρα δεν έχω κορονοϊό. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι τα κάνουν όλοι τα τεστ. Γιατί έχουμε και τέτοια ζητήματα. Έχουμε ψιθύρους από εδώ και από εκεί που λένε οι τάδε δεν το κάνουν καθόλου το τεστ και δηλώνουν, μπαίνουν στη φόρμα και δηλώνουν ότι είναι αρνητικοί.
Για πολλούς λόγους και όχι μόνο από ανευθυνότητα. Δηλαδή, όταν δουλεύει κάποιος σε μια επιχείρηση, όπου η επιχείρηση του λέει: δεν ξέρω, εδώ, εγώ σε θέλω εδώ πέρα, γιατί αν δεν μου έρθεις, καταραίωμαι ή θα σε απολύσω ή δεν ξέρω τι άλλο, θα επιφυλαχτεί πάρα πολύ να δηλώσει τον εαυτό του ή το παιδί του ως θετικό κρούσμα. Άρα λοιπόν μπαίνουν τέτοια ζητήματα. Και μετά, όταν έχουμε την αποδρομή της νόσους στις 5 μέρες, και πάλι εδώ δεν ξέρουμε τι και πώς θα το χειριστούν οι οικογένειες, γιατί δεν είναι οικογένειες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, δεν κατανοούν όλους αυτούς τους νόμους της Κοινωνικής Υπουργείας αποφάσεις. Εδώ εμείς εκπαιδευτικοί και διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε, και σε μερικά πράγματα δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα, γιατί είναι και αντιφατικά κάποια πράγματα. Σκεφτείτε ένας απλός άνθρωπος, ένας τελειόφυτος του δημοτικού, που πρώτα-πρώτα πού θα το βρει αυτό να το διαβάσει όλο και πώς θα το χειριστεί στη συνέχεια. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Έχουν αφαιθεί λοιπόν στην ατομική ευθύνη και δεν λύνονται έτσι τα ζητήματα αυτά. Γι' αυτό εμείς ζητούσαμε όλα αυτά τα 2 χρόνια τα τεστ, ειδικά στα σχολεία, να γίνονται από κλιμάκια στο σχολείο, για να διασφαλίζεται, ένα, ότι το κάνουν όλοι, ότι το κάνουν σωστά, και όταν θα προκύψει διασπορά μέσα στην κοινότητα, στο σχολείο δηλαδή, τότε να υπάρχουν σαφή μέτρα που θα μπορούν να τα ακολουθήσουν όλοι, έτσι ώστε να μην υπάρχει επέκταση. Και σύν της άλλης, να υπάρχει και ενημέρωση για τον εμβολιασμό, γιατί ενημέρωση για τον εμβολιασμό δεν είναι τα τηλεοπτικά σποτ των 15 και 20 δευτερολέπτων. Ενημέρωση είναι ότι μαζευόμαστε στο σχολείο, ανά ομάδες, ανά τάξεις, δεν ξέρω τι, έρχεται ο γιατρός, ο γνώστης, και ενημερώνει γιατί πρέπει να κάνει ο πατέρας και η μητέρα του παιδιού εμβόλιο, γιατί πρέπει να κάνει το παιδί, να ξεφύγουν από το φόβο και έτσι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δεν είναι τα λέω στο ζήτημα. Το λέμε 2 χρόνια. Δεν είμαστε στην αρχή της πανδημίας. Mm-hmm. Είμαστε... έχουμε 2 χρόνια και δεν μπορεί να λέει κάποιος ότι δεν το γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε και αυτό. Και σκεφτείτε τώρα όλα τα υπόλοιπα που έχουν υποθεί κατά καιρούς. Για πριν από 1 χρόνο, σας θυμίζω, λίγο πιο πριν, τον Νοέμβρη πέρυσι, μας έλεγαν από το Υπουργείο Παιδείας ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει καμία αξία να κάνουμε τεστ. Τώρα λένε υποχρεωτικά 5 τεστ την εβδομάδα, 3 τεστ και όλα αυτά. Και δεν είναι ότι δεν γνώριζαν και τότε, όλοι το γνωρίζανε αφού το λέγανε οι επιστήμονες. Και πολλές άλλες αντιφάσεις. Mm-hmm. Μου μεταφέρουν εδώ φίλοι τηλεθεατές, γονείς μαθητών, αν θέλετε να πείτε κάτι και για το 50% συνένα λένε, πώς γίνεται να μην κλείνουν τα τμήματα, λέει, με 4 και 5 κρούσματα μέσα στην τάξη. Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Επικαλείται το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση τους επιστήμονες. Οι επιστήμονες την προηγούμενη εβδομάδα, την εβδομάδα της πρωτοχρονιάς προς το τέλος, που ερχόταν οι μέρες για να ανοίξουν τα σχολεία, τοποθετούνταν και έλεγαν ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Και εμείς το ίδιο λέμε με τους επιστήμονες. Τους επιστήμονες ακούμε, γιατί δεν είμαστε οι ίδιοι επιστήμονες γιατροί. Και είναι αυτονόητο ότι το 50,5 μαθητές, εγώ σας λέω ένα τμήμα των 20 μαθητών, όταν νοσούν οι 10 μαθητές, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια μεγάλη διασπορά. Θα νοσήσουν πολύ σύντομα και οι υπόλοιποι. Άρα λοιπόν, είναι απαράδεκτο, ήταν και είναι απαράδεκτο αυτό. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Υπάρχει και η πονηριά από πίσω, ότι σου λέει, εάν νοσήσουν 5 και 6 παιδιά σε μια τάξη, οι υπόλοιποι γονείς θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο? Όχι. Άρα λοιπόν το Υπουργείο το έχει λύσει μια χαρά το ζήτημα. Θα κλείσει το τμήμα, θα υπολειτουργεί. Όμως κοιτάξτε να δείτε πόσα ζητήματα δημιουργούνται πίσω από αυτό το πράγμα. Που τα έχουμε μπροστά μας αυτές τις μέρες. Ξέρετε, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, αυτή τη στιγμή στην πόλη, στα μεγάλα σχολεία, που έχουμε μια εικόνα, οι τάξεις λειτουργούν με το 30 και 40% των μαθητών. Δεν νοσούν οι μαθητές, ένας μικρός αριθμός νοσεί. Αλλά ένας μεγάλος αριθμός γονέων φοβάται να στείλει το παιδί στο σχολείο. Σήμερα είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση αυτού του αριθμού που απουσιάζει. Γιατί σε όλα τα άλλα προσθέθηκε και το κρύο. Για κοιτάξτε, τα παράθυρα στις τάξεις είναι ανοιχτά.
Ποιος θα έστελνε σήμερα το παιδί του στο σχολείο σε αυτές τις συνθήκες, ένα νήπιο για παράδειγμα, με παράθυρα ανοιχτά μέσα στο σχολείο. Επίσης, έχουμε το ζήτημα της διαχείρισης της γενικότερης της κατάστασης. Τι γίνεται όταν ένα παιδί νοσήσει την ώρα που είναι στο σχολείο. Αυτό το αντιμετωπίσαμε τη Δευτέρα, όταν παιδιά πήγαν στο προάβλιο του σχολείου και κάνανε τεστ, γιατί δεν είχαν δοθεί το Σαββατοκύριακο τα τεστ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε έναν τραγέλαφο αυτές τις μέρες στα σχολεία και εντείνεται αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί το Υπουργείο να διαχειρίζεται κατά αυτόν τον τρόπο τα πράγματα. Θα είναι χειρότερα τις επόμενες ημέρες, λέτε κύριε Τόκα, τα πράγματα. Τις επόμενες μέρες σίγουρα, γιατί κλιμακωτά ανεβαίνουν τα κρούσματα. Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα είχαμε γύρω στους 200 μαθητές που νοσούσαν και γύρω στους 50, εδώ στα Γιάννενα, έτσι, γύρω στους 50 εκπαιδευτικούς. Αυτοί ερχόταν μέσα από τις διακοπές. Δεν είχε καμία σχέση το σχολείο με αυτά τα κρούσματα. Χτες όμως, τη δεύτερη μέρα, έχουμε κατά 15 άτομα αύξηση στους εκπαιδευτικούς. Φτάσαμε κοντά στους 65 με 70 και κατά 100 περίπου στους μαθητές. Σήμερα δυστυχώς δεν μπόρεσα να έχω στοιχεία, αλλά όταν βλέπουμε ότι από τη μία μέρα στην άλλη πάμε 100 μαθητές παραπάνω, με βάση τα καταγραμμένα, που δεν είναι όλα. Ξαναλέμε, δεν είναι όλα καταγραμμένα. Με βάση λοιπόν αυτά, καταλαβαίνετε ότι δεν πάμε καλά. Στο τέλος της εβδομάδας θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα και πραγματικά μας εκπλήσει το ότι την πρώτη μέρα το Υπουργείο βγήκε και πανηγύριζε, γιατί έχει 15.000 κρούσματα. Μα αυτά δεν προέρχονται από το σχολείο. Προέρχονταν από το σπίτι τους, από τις διακοπές. Για να δούμε την κατάσταση σε 2-3 μέρες, όπου εκεί φαίνεται η μετάδοση της παράλεξης όμικρον. Η ουσία είναι ότι, επειδή μπαίνει και το ζήτημα της τηλεκπαίδευσης και τα προβλήματα που υπήρχαν, κάποιοι λένε ότι επειδή το Υπουργείο έφτασε στα δικαστήρια και υπάρχουν παρατυπίες στο διαγωνισμό, αυτό είναι το ζήτημα που έφερε τα παιδιά στο σχολείο. Εμείς έχουμε μια διαφορετική εκτίμηση. Δεν είναι αυτό. Εξάλλου, έφτιαξε καινούργια σύμβαση του Υπουργείου Παιδείας με την ΣΥΣΚΟ μέχρι το 2023. Πρόβλεψε κάποια πράγματα νομικά, τέλος πάντων, να τα λιάνει εκεί πέρα. Όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τα προσωπικά δεδομένα. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή πάει να σώσει τις μεγάλες επιχειρήσεις και γι' αυτό ακολουθείται αυτό το μοντέλο. Άρρωστος με κορονοϊό ή και υγιής να πηγαίνει κανονικά στη δουλειά του. Γιατί αν έχει τα παιδιά στο σπίτι, πολύ δύσκολα θα μπορέσει να πάει στη δουλειά του. Αυτό είναι το μοντέλο που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στη ΣΥΠΑ, με τον σύμβουλο εκεί πέρα του Προέδρου των ΗΠΑ να λέει ότι εμάς μας απασχολεί η οικονομία τώρα, δεν μας απασχολεί τίποτα άλλο. Με τον Καναδά που έχει έτοιμη απόφαση να πηγαίνουν και άρρωστοι, εφόσον δεν έχουν ισχυρά συμπτώματα, στη δουλειά τους, και με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Αγγλία, όπου σιγά σιγά χαλαρώνουν επικίνδυνα όλα αυτά τα πρωτόκολλα και όποιον πάρει ο χάρος, όπως λέει ο λαός μας. Χρειάζεται λοιπόν να επιτευχθεί, λέτε, προσπαθούν να επιτύχουν και μια φυσική ανοσία, αλλά να σώσουν και την οικονομία, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, κοιτάξτε να δείτε όμως, το να το λέμε έτσι απλά είναι εύκολο. Για κοιτάξτε όμως πόσοι άνθρωποι χάνονται γύρω μας. Και ειδικά αυτές τις μέρες έχουμε περισσότερα, καθένας μας έχει περισσότερα παραδείγματα από ανθρώπους που είτε νοσούν βαριά και τους αφήνουν κουσούρ, για να το πούμε απλά, είτε χάνονται. Το να το λέμε απλά ότι πάμε με την ανοσία της αγέλης, να χρησιμοποιούμε διάφορες εκφράσεις, ναι, αλλά οικογένειες, άνθρωποι βιώνουν δράματα στα σπίτια τους. Και αυτό είναι το ζήτημα. Δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε έτσι αυτά. Και η ουσία ήταν αυτή. Πράγματι, θα μπορούσε και η οικονομία να είναι ανοιχτή και τα σχολεία να λειτουργούν καλά, όμως θα έπρεπε να έχεις ένα θωρακισμένο σύστημα υγείας που θα μπορεί να υποστηρίξει όλη αυτή την κατάσταση. Και όχι
να τους αφήνει στον κόσμο στο έλεος της πανδημίας και από εκεί και πέρα να τους αντιμετωπίζει, να αντιμετωπίζει τα πάντα με δείκτες και με αριθμούς. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Τόκα. Ένα τελευταίο θέλω να ρωτήσω, επειδή είδαμε να έχουν ξεκινήσει καταλήψεις σε σχολεία της Ηπείρου. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα από τα Γιάννενα, αν υπάρχει κάποια κατάληψη εδώ. Πάντως, ακούμε για Άρτα και Θεσπρωτεία, κυρίως σε γυμνάσια Λύκια, έχουν ξεκινήσει τα παιδιά να αντιδρούν και αντιδρούν πάνω σε αυτό το πλαίσιο που συζητάμε στα ελλειπή μέτρα, επιστροφής στα σχολεία με ελλειπή μέτρα. Βέβαια, είναι δίκαια τα αιτήματα και ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά το κατανοούν. Υπάρχει και στα παιδιά φόβος. Πολλά παιδιά νοσούν αυτό το διάστημα και καταλαβαίνετε ότι έχουμε και πανελλαδικές κινητοποιήσεις την Παρασκευή μαθητών. Είναι δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις εφόσον έχουν ένα τέτοιο περιεχόμενο. Και μιας και μιλήσαμε για κινητοποιήσεις, αύριο 1,5 ώρα μαζί με σωματεία, εργατικό κέντρο, έχουμε μία παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ακριβώς για αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Και τα τέσσερα βασικά αιτήματα που διατυπώνουμε είναι αυτά που μπαίνουν χρόνια τώρα. Δηλαδή η αραίωση μαθητών με εξέβρεση χώρων για την αποσυμφόρηση και να ξεκινήσει αυτή η αραίωση με τα τμήματα που φέτος συγχωνεύτηκαν. Γιατί αυτά τα τμήματα που συγχωνεύτηκαν τον Οκτώβρη έχουν τάξη να μπορούν να ξαναχωριστούν και να γίνουν μικρότερα. Δεν είναι ότι κάπου πρέπει να βρεις που δεν βρίσκεις και όλα αυτά, και εν τέλει κανένας δεν δικαιολογείται σήμερα να λέει ότι δημοτική αρχή ή εκπαίδευση να λέει ότι ξέρετε δεν βρίσκω. Δεν είμαστε το Μάρτιο του 2020, είμαστε στο 2022. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών και είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε από το Υπουργείο Παιδείας πριν από δύο μέρες, 850 εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης μαζί και στην ειδική αγωγή. Τι να πρωτοκαλύψουν, εγώ σας λέω μόνο στα Γιάννενα. Ανέβηκε νομίζω, σήμερα, κάπου διάβαζα χθες, ανέβηκε. Ανεβαίνουν καθημερινά λόγω των κενών που υπάρχουν. Σήμερα έχουμε 80 εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον σας λέω εγώ, που τις επόμενες μέρες δεν ξέρουμε πόσο θα φτάσουν. Πού θα βρεθούν εκπαιδευτικοί για να καλύψουν όλα αυτά τα κενά. Και παίρνει 800 σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις βαθμίδες. Και τέλος, να γίνονται μαζικά και επαναλαμβάνουμε τα τεστ, όπως είπαμε πριν, σε επίπεδο σχολικής μονάδας και να υπάρχει μια καμπάνια εμβολιασμού έτσι ώστε να θωρακιστεί ο κόσμος με τα εμβόλια και να μην έχουμε θλιβερά φαινόμενα στο γύρω μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό αύριο είναι 1:30 έξω από την αύριο, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Την Περιφερειακή Διεύθυνση, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Τόκα. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όλα αυτά ξανά, εφόσον χρειάζεται. Τι να πω, μακάρι να είναι το τέλος της πανδημίας αυτή η όμικρον, έτσι αυτή η διασπορά του ιού. Μακάρι να σε λίγο καιρό να μην συζητάμε για όλα αυτά. Ας το ελπίσουμε και πιστεύουμε ότι και με τη δική μας προσπάθεια και έχει αποδειχθεί αυτό στην πράξη ότι έχουμε αποτελέσματα, μικρά, μεγάλα, κατακτήσεις έχουμε και αλλάζει και αν θέλετε και η αντίληψη και η στάση των κυβερνώντων σε πάρα πολλά ζητήματα όταν έχεις μια αγωνιστική διεκδίκηση που πατάει πάνω σε μια στέρεη βάση απαιτήσεων του κόσμου. Μάλιστα. Ευχαριστώ και πάλι που είσαστε σήμερα στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Θωμάς Χαλκιάς στέλνει μήνυμα έτσι παρεμβαίνοντας στην κουβέντα μας και λέει: ως τέος αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων, γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα των σχολείων. Σίγουρα υπάρχει έλλειψη αποφάσεων που πρέπει να έχουν ως γνώμονα τα παιδιά και την οικογένεια. Αλλά και παράλληλα την εκπαίδευση των μαθητών στον χώρο του σχολείου που γίνεται με κόπο και δυσκολία σε τμήματα φορτωμένα με 26 και 28 μαθητές. Ο κύριος Τόκας έχει απόλυτο δίκιο. Με την εκπαίδευση των μαθητών δεν παίζουμε. Είμαστε άλλωστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης που έχουμε αυτό το μέτρο σε ισχύ, το 50% συν 1, αναφέρει ο κύριος Χαλκιάς. Και άλλα μηνύματα έτσι από φίλους τηλεθεατές γονείς. Νομίζω τα έχω έτσι τα έχω θέσει τα περισσότερα νωρίτερα. Πάμε φίλες και φίλοι σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της σημερινής εκπομπής, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με το θέμα έτσι που λέγαμε νωρίτερα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση σε ορεινούς δήμους, γενικότερα σε δήμους της περιοχής της Ηπείρου, στους πιο απομακρυσμένους, όπου γίνονται μπαλάκι της γραφειοκρατίας και της ΔΕΗ. Το πρόβλημα παραμένει στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Με την πρώτη κακοκαιρία έρχονται αντιμέτωποι
με την ίδια και την ίδια κατάσταση άνθρωποι εκεί. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο Δήμαρχος, ο κύριος Περικλής Μίγδος, για να δούμε έτσι πώς έχει κατάσταση γενικότερα στο Δήμο του, μετά και τις τελευταίες ημέρες έτσι, με το χιονάκι που έπεσε, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας. Ζήνος. Σαν ειδικός, επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για ασφάλεια, ταϊσμένο με 100% φυτικές τροφές. Σαν μητέρα, επιλέγω Πίντος για φρεσκάδα. Σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Σαν Ελληνίδα, επιλέγω Πίντος για νοστιμιά, με αναγραφή ταυτότητας προέλευσης από ορεινή φάρμα Πίντος. Επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για τριπλή σιγουριά. Εσείς? Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης. Πόσα είναι τα βασικά χρώματα? Πόσες είναι οι βασικές αποχρώσεις τους? Πόσες είναι οι τεχνικές αποτυπώσεις τους? Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο χρώμα για κάθε χώρο του σπιτιού? Επειδή ο κόσμος δεν είναι ασπρόμαυρος, πολλά τα ερωτήματα, μία η επιλογή. Χρώμο επιλογή, Πολύβιος Καράς. Εδώ βρίσκει την απάντησή του κάθε ερώτημα, τη λύση του κάθε πρόβλημα. Η βαφή εναρμονίζεται με το περιβάλλον. Η τεχνοτροπία αποπνέει φινέτσα. Χρώμο επιλογή, Πολύβιος Καράς. Δημιουργείς, επισκευάζεις, αναπαλαιώνεις, ανακαινίζεις με τη βοήθεια και την καθοδήγηση έμπειρων τεχνητών. Χρωμοεπιλογή Πολύβιος Καράς. Γεωργίου Παπανδρέου 71. Τηλέφωνο 26510-21443. Με άνετο πάρκινγκ για πιο εύκολες αγορές. Επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα www.χρωμοεπιλογή.gr. Χρωμοεπιλογή Πολύβιος Καράς. Η επιλογή είναι δική σου. Οι τρεις μάγοι ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Ο Μελισιόρ, ο Γκασπάρ, ο Μπαλτάσαρ. Ο Μελισιόρ, ο Γκασπάρ και ο Μπαλτάσαρ. Θα ακολουθούσαν τα άστρα τα φωτεινά. Από εδώ! Όχι, από εδώ! Από εκεί! Στα χέρια τους κρατούσαν λιβάνι χρυσό Σμύρνα, λιβάνι χρυσό για Σμύρνα. Η Βίκο Σκόλα σας εύχεται καλά Χριστούγεννα με ένα συν ένα δώρο. Διψάκια Χριστούγεννα, διψάκια Χριστούγεννα, διψάκια Βίκο Σκόλα, διψάκια Βίκο Σκόλα. Όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται, η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη, η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Διάκος ΑΕ. Είδη γύμνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Διάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για το μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26510-85-185-186-187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26830-022-588 και 22852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Διάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από πού ξεκίνησες. Τη λίμνη, τη βροχή, τον καρπό, το πάθος και το όραμα αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας. Εδώ
Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Σας διαβάζω ακριβώς την ανακοίνωση του Δημάρχου, του κυρίου Μίγδου, χθες, έτσι στην προσπάθειά του σε μια έκκληση που κάνει να δοθεί επιτέλους λύση στο θέμα με τη ΔΕΗ. Και είναι πάντα επίκαιρος και πάντα μέσα στα πράγματα, γιατί το συνδέει πάρα πολύ ωραία. Ήταν η είδηση της ημέρας σήμερα και χθες, η μεταμόσχευση καρδιάς χείρου σε άνθρωπο. Και λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Μίγδος, αναζητείται κύριε υπεύθυνη ένα θαύμα για να λυθεί και το θέμα ηλεκτροδότησης στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Με την πρώτη ψυχάλα πάλι χωρίς ρεύμα, 6 σχολικές μονάδες κλειστές, οι διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου χωρίς ρεύμα, καθώς και δεκάδες σπίτια, επιχειρήσεις και παραγωγικές μονάδες. Στο έλεος της ΔΕΗ, ο γυρασμένος πληθυσμός, οι ευπαθείς ομάδες και τα μικρά παιδιά του Δήμου μας, άνθρωποι κατώτερου Θεού, πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Κύριε Δήμαρχε, έχετε βγει από τα ρούχα σας, αυτό καταλαβαίνω. Έχει φτάσει νομίζω κόμπο στο χτένι με την υπόθεση αυτή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά χωρίς προβλήματα. Κοιτάξτε, τα λέει όλα η ανακοίνωση. Μπήκαμε πάλι με το αριστερό. Φαίνεται ότι τα προβλήματα δεν βαίνουν προς επίλυση. Εγώ θα πρέπει να είμαι ειλικρινής και απέναντι στους δημότες μου, γιατί αυτούς εκπροσωπώ και δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση η ποιότητα ζωής των δημοτών μου να υποβαθμιστεί. Και όπως κυριολεκτικά είπα και στην ανακοίνωση, δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση να μιλάμε για δημότες β' κατηγορίας. Με την πρώτη τι σας ψυχά... λέει ο κόσμος, πραγματικά δηλαδή καταλαβαίνουν ότι δεν ευθύνεται ο Δήμος για την κατάσταση ή υπάρχουν και αυτοί που δεν το κατανοούν και πέφτει το βάρος σε εσάς? Γιατί κακά τα ψέματα, στον πρώτο που θα απευθυνθεί ο Δημότης είναι ο Δήμαρχος. Εμείς είμαστε μια οικογένεια, κυρία Χριστοφορίδου. Οι Δημότες ξέρουν και το δικό μου αγώνα, εγώ ξέρω και τη δική τους ανησυχία. Πλέον είναι υποψιασμένοι, όχι μόνο μέσω του διαδικτύου ή της τηλεόρασης, της ενημέρωσης, είναι υποψιασμένοι με το τι γίνεται ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν, κυριολεκτικά, όπως είπα στην ανακοίνωσή μου, να μπορούμε να κάνουμε μεταμόσχευση καρδιάς χείρου σε άνθρωπο και να μην μπορούμε να δώσουμε ηλεκτροδότηση σε μια ακτινοτροφική μονάδα στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη ή σε μια σχολική μονάδα όπου τα μικρά παιδιά θα πρέπει να έχουν θέρμανση ή θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα απαραίτητα. Είναι δεδομένο, είναι πραγματικότητα. Βλέπω ότι συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Έχουμε εστιάσει το πρόβλημα, έχουμε σκύψει το πρόβλημα. Είναι συγκεκριμένο το θέμα. Απαρχαιωμένο δίκτυο σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Μία και μοναδική γραμμή εξυπηρετεί όλο το Δήμο. Δηλαδή, με το πρώτο πρόβλημα πέφτει black out σε όλο το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Κανένα χωριό δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτόνομα. Κάναμε έκκληση εδώ και αρκετό καιρό, χρόνια, τα τελευταία χρόνια, χωρίς διακρίσεις, ούτε πολιτικές τοποθετήσεις, ούτε να επιρρύπτουμε ευθύνες στους μεν ή στους δεν. Δεν υπάρχουν για μένα προσωπικά μεν και δεν. Υπάρχουν προβλήματα. Οι δημότες μου είναι στο έλεος. Καλείται λοιπόν το επίσημο κράτος, η πολιτεία, να δώσει λύση. Πώς θα δώσει λύση? Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που βρίσκουμε εμείς από το εστέρημά μας και πληρώνουμε λογαριασμούς για να εξυπηρετηθούμε. Είναι δεδομένο το πρόβλημα. Έχει εστιαστεί, έχει βγει ο κόσμος όλο στα κεραμίδια. Εγώ αυτούς εκπροσωπώ. Το πρόβλημά τους ακριβώς ουσιαστικά δίνω στη δημοσιότητα και δίνω και ουσιαστικά και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Έγγραφο πάλι χθες, έφυγε στον κύριο Υπουργό, στον κύριο Σκρέκα, κοινοποίηση στον Υφυπουργό, τον κύριο Στήλιο, στην κυρία Γύρω Βασίλη, στον κύριο Γκόγκα, στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι δημότες μου θα πρέπει όχι να ξεχωρίσουν και ένα βήμα πιο μπροστά από τους άλλους. Ζητάμε ίση αντιμετώπιση και δίκαια αντιμετώπιση ουσιαστικά σε όλους τους ανθρώπους. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει σε έναν ορεινό Δήμο, όπου ο γυρασμένος πληθυσμός, ο δεύτερος πιο γυρασμένος στην Ευρώπη πληθυσμός, όπου τα παιδιά μετακινούνται με λεωφορεία καθημερινά στα σχολεία. Μία και μοναδική ερώτηση προς τους υπεύθυνους. Αυτά τα παιδιά που πήγαν στο σχολείο στις 8 παρατέταρτο, πώς θα ενημερωθούν οι γονείς τους ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και να έρθουν να τα πάρουν, όταν αυτοί είναι σε κτηνοτροφικές μονάδες, σε αγροτικές καλλιέργειες ή σε οικοδομικές εργασίες? Δεν έχουν αντιληφθεί ότι το πρόβλημα πλέον έχει μεγενθηθεί και ότι ο κόσμος έχει εξεγερθεί? Εγώ ακριβώς αυτό κάνω. Δίνω το πρόβλημα στην ενημέρωση των κυρίων να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όταν φτάνουμε, έχουμε φτάσει πλέον παγκοσμίως με ένα κουμπί να λύνουμε προβλήματα, δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα ηλεκτροδότησης σε έναν ορεινό Δήμο όπου θέλουμε να κρατάμε θερμοπύλες και όπου εκεί τα παιδιά, οι άνθρωποι μας σπουδάζουν. Πόσοι νέοι επιστήμονες έχουν φύγει από αυτά τα ορεινά χωριά τα δικά μας, μέσα από ταλαιπωρία, μέσα από στενοχώρια, μέσα από δυσκολίες? Όλη η Ελλάδα έχει να χαίρεται ανθρώπους από την Ήπειρο, από ορεινά χωριά και από όλες τις ορεινές περιοχές. Επιτέλους, να στρέψουν την προσοχή τους στις αδικημένες περιοχές.
η Ήπειρος και τα ορεινά της Ήπειρου είναι μία από αυτές τις περιοχές. Κύριε Μίγδο, ακούμε και διαβάζουμε σήμερα ότι υπάρχει ένα σχέδιο από το Υπουργείο να υπογειοποιηθούν τα δίκτυα της ΔΕΗ σε δεκάδες περιοχές της χώρας. Δεν θα έπρεπε μέσα σε αυτές να είστε κι εσείς? Κυρία Χριστοφορίδου, ξέρετε πόσο είχα ακούσει 7 χρόνια που είμαι δήμαρχος? Ξέρετε πόσα πράγματα έχουν μείνει στις καλένδες? Ξέρετε γιατί πόσα χρόνια μιλάμε για γραφειοκρατία και ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη 5 χρόνια πολεμάει να κάνει μια πρόσληψη ενός μηχανικού? Εγώ θέλω πράξεις. Και όχι εγώ ως Περικλής Μίγδος, εγώ ως εκπρόσωπος του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, ανθρώπων καταπονημένων και οικογενειών οι οποίες βιώνουν προβλήματα καθημερινά. Φυσικά και θα έπρεπε να γίνει η υπογειοποίηση καλωδίου σε μια ορεινή περιοχή με σπάνιο φυσικό περιβάλλον και με κάλος. Φυσικά και έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση καλωδίου για να αποφύγουμε πυρκαγιές, να αποφύγουμε 1000 πράγματα. Όμως εγώ ζητάω το αυτονόητο. Ας μην γίνει υπογειοποίηση, ας καθαριστούν τα δίκτυα, ας φύγουν τα δέντρα από τη μέση, ας μείνουν πλέον ομάδες ανθρώπων να αλλάξουν τους στήλους οι οποίοι είναι 60 και 70 χρόνια και ας καταλάβουν επιτέλους ότι ο κόσμος, σας το ξαναλέω και πάλι, είναι ένα βήμα πριν την έκρηξη. Εγώ αυτό και μόνο κάνω. Λέω την αλήθεια στους υπεύθυνους. Έχω σειρά ολόκληρη από έγγραφα σε υπηρεσίες, παραστάσεις μου σε υπηρεσίες, στην εισαγγελία της Άρτας. Σας λέω, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Αν θέλουμε πραγματικά να θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δήμοι διπλών και τριπλών και τετραπλών ταχυτήτων, θα πρέπει ουσιαστικά να μπει μια ισόρροπη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα της χώρας. Σε αυτά τα προβλήματά σας, Ευήκο, όταν έχετε βρει πουθενά. Στην Αθήνα όλοι και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ευήκο, όταν έχετε βρει πουθενά, γιατί μου αναφέρατε ότι το έχετε κοινοποιήσει στους βουλευτές της περιοχής το σχετικό πρόβλημα. Το έχετε στείλει στα Υπουργεία, το έχετε στείλει στον Εισαγγελέα. Έχει βρεθεί κάποιος που να σας πιάσει και να σας πει, Περικλή, Δήμαρχε, να βοηθήσουμε την κατάσταση? Υπάρχει κανένα, έχετε διενδιαφέρον? Ακούστε, όπως ανακαλύφθηκε και έγινε η μεταμόσχευση της καρδιάς, έχει λυθεί και το πρόβλημα της ακοής. Ακούνε όλοι πάρα πολύ καλά. Ενέργειες δεν βλέπουμε και πράξεις. Σας διαβεβαιώνω εγώ ότι ακούνε πολύ καλά. Και πάρα πολύ καλά εισπράττουν και όλες τις συμπεριφορές τις δικές μας όταν είναι να πάρουν. Και η ΔΕΗ και κάθε εταιρεία. Όταν είναι να δώσουν και όταν είναι να λύσουν, δεν βρίσκονται και έχουν γυρίσει την πλάτη. Η αλήθεια είναι ότι ποια είναι η πραγματικότητα όλων των στοιχείων. Υποψιασμένος είμαι, αλήθειες βλέπω, η Ελλάδα βάλεται από παντού. Από φυσικές καταστροφές, από πλημμύρες, από σεισμούς, από οικονομικές κρίσεις, από πανδημίες. Το αντιλαμβάνομαι. Εμείς αυτή τη στιγμή ζητάμε αυτονόητα πράγματα. Τη δυνατότητα να μπορεί μια φιάλη οξυγόνου μιας ευπαθής ομάδας στο Μεσόπυργο να είναι σε λειτουργία για να προστατευτεί μια ανθρώπινη ζωή που κρατάει θερμοπύλες στα ορεινά της Ηπείρου. Ζητάμε αυτονόητα πράγματα. Να υπάρχει ηλεκτροδότηση, ότως ώστε τα αρμεκτήρια σε μια κτηνοτροφική μονάδα, όπου με τα χρήματα που θα εισπράξει από το γάλα ο κτηνοτρόφος θα πληρώσει τα δίδακτρα και τα ενίκια του παιδιού του στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Δεν ζητάμε ούτε πυρηνικούς φυσικούς στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, ούτε να έρθει κανείς από το Χάρβαρντ. Ζητάμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και με την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Ας το αντιληφθούν. Δεν εξηγηρώμαστε για άλλα πράγματα που βλέπουμε. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα πολλά σε όλη τη χώρα, σε άλλες χώρες και οτιδήποτε, που τα θαυμάζουμε και τα εκτιμούμε και σεβόμαστε τις προσπάθειες άλλων περιοχών. Εκτιμώ ενέργειες άλλων δημάρχων. Έχω πρότυπα δημάρχου. Δεν είμαι εγώ ο μοναδικός. Αντιλαμβάνομαι τι γίνεται. Συγχαίρω πολλά πράγματα που γίνονται σε άλλους δήμους, παρακολουθώ καταστάσεις, παραδειγματίζουμε από καταστάσεις, αλλά έλεος πια να δοθεί μια λύση στην ηλεκτροδότηση. Να δοθεί μια λύση. Δεν υπάρχει καμία επαφή με την κοινωνία. Δεν έχουμε τηλεοπτικό σήμα, δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, δεν έχουμε ίντερνετ καλό, δεν έχουμε δυνατότητες εργασιακές, δεν υπάρχει μια βιοτεχνία, μια βιομηχανία, δεν υπάρχει ένα παρασκευαστήριο, δεν έχουν στρέψει την προσοχή. Τι θέλουμε λοιπόν να κάνουμε? Να στήσουμε μια βιομηχανική ζώνη στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, όπου θα ξεσπιτώσουμε τους ανθρώπους και θα στήσουμε φράγματα υδροηλεκτρικά, θα κάνουμε, να μας το πούν, να γνωρίζουν και οι δημότες μου, να μην επενδύουν ούτε το μέλλον των παιδιών τους, ούτε τις δικές τους καθημερινότητες, να προσπαθήσουμε, γιατί η ζωή είναι εφήμερη. Η ζωή είναι πρόβα. Δεν είναι μια παράσταση. Με τη λογική κάποιων, κύριε Μίγδο, μπορεί να θέλουν να γυρίσετε στις σπηλιές και να ανάβετε φωτιά για να ζεσταθείτε. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν τώρα σήμερα χωριά που παραμένουν για δεύτερο 24ωρο χωρίς ρεύμα? Όχι. Σήμερα έγινε ένα μικρό θαύμα και είμαστε σε καλή κατάσταση. Αλλά βέβαια έχει βοηθήσει
ο καιρός, έχει βοηθήσει ο Θεός, mm-hmm. ενδεχομένως έχουν βοηθήσει και λίγο οι πιέσεις. Πιστεύω να είμαστε τυχεροί και στο επόμενο χρονικό διάστημα να μην το ξαναβιώσουμε το ζήτημα, γιατί μάλλον για τύχη πρόκειται πλέον και όχι για επίλυση. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω, Χιόνια, έχετε, είδαμε χθες πολύ όμορφες φωτογραφίες από το Δήμο σας, από διάφορες γωνιές του Δήμου σας. Το χιόνι δημιούργησε προβλήματα, κύριε Δήμαρχε, πέρα από αυτά της ηλεκτροδότησης? Εμείς δεν... είναι συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, συνηθισμένοι κάτοικοι. Σας είπα και στην αρχή ότι είμαστε μια οικογένεια, μια αγκαλιά. Ο Δήμαρχος είναι παρόν, ο απλός δημότης είναι παρόν, ο εθελοντής παρόν. Τα εργοτάξια, ό,τι έχουν να κάνουν με καθαρισμούς, είναι παρόν. Παρόλο που υπάρχουν υποστελεχωμένες υπηρεσίες, σας είπα ότι προβλήματα που μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με σύσφιξη σχέσεων και με αλληλεγγύη, τα λύνουμε. Προβλήματα τα οποία δεν άπτονται στις δικές μας αρμοδιότητες αλλά και στις δικές μας δυνατότητες, δυστυχώς αναμένουμε από το κράτος και από την πολιτεία. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ευχηθώ να είναι η τελευταία φορά που ταλαιπωρήσετε με το θέμα της ΔΕΗ, με το θέμα της ηλεκτροδότησης. Όπως και να έχει, εδώ θα είμαστε, μπας και δρώσει κανένα αυτή, να αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα, γιατί δεν είστε, όπως είπατε, ο μοναδικός Δήμος που ταλαιπωρήσετε εν έτη 2022 από αυτά τα θέματα. Είναι και άλλοι, είναι και στα ορεινά του Δήμου Ιωνιτών, του νομού Ιωαννίνων, με συγχωρείτε. Είναι και σε άλλες πολλές περιοχές που μας παρακολουθούν και οι κάτοικοι νιώθουν πραγματικά πολίτες β' κατηγορίας, δυστυχώς. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Το παράθυρο το δικό σας προς τον κόσμο έξω για μας είναι σημαντικό. Το παράθυρο της δικής σας τηλεόρασης και της δικής σας παρουσίας μας δίνει τη δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε και με έναν άλλο τρόπο, την αλήθεια προς τα έξω, για να ξέρει ο κόσμος όχι τις δικές μου μόνο ανησυχίες και τη δική μου προσπάθεια, αλλά το άγχος της καθημερινότητας και τη βιοπάλη των δημοτών μου, των οποίων εκπροσωπώ. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, κύριε Δήμαρχε. Επιφυλάσσουμε την επόμενη φορά, θα τα πούμε για πιο καλά πράγματα, για πιο ωραία πράγματα, για τοπική αυτοδιοίκηση, για όχι έτσι μαυρίλα και προβλήματα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, έχουμε μηνύματα αρκετά δικά σας. Έτσι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίζεστε μαζί μας καθημερινά. Να ευχαριστήσω και το φίλο το Γιάννη Τολιόντο που μας βλέπει έτσι από την Αθήνα. Πρόβλημα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο υπάρχει και στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, μας αναφέρει ο φίλος ο Γιάννης. Είπαμε, είναι οι δυσκολίες αυτές των Δήμων των Ορεινών και πραγματικά οι άνθρωποι εκεί κάνουν πολύ καλή δουλειά, προσπαθούν, υπερβάλλουν εαυτούς και βλέπετε ότι είτε μιλάμε για γραφειοκρατία, είτε μιλάμε για υπηρεσίες, είτε μιλάμε για εταιρείες, δεν τους δίνει κανένας καμία σημασία δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε στην αγροτική σας ενημέρωση σε θέματα πρωτογενούς τομέα. Είναι μαζί μας ο κύριος Θοδωρής Κοροναίος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε όλα τα προβλήματα, γιατί δέχτηκα μηνύματα τις προηγούμενες ημέρες που δημιουργήθηκαν με το ΟΣΔΕ. Κύριε Θοδωρή, καλησπέρα σας, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Και άλλα θέματα, έτσι που μας ζητάνε να επικοινωνήσουμε οι φίλοι τηλεθεατές, θα τα δούμε σε λίγο όμως. Ας ξεκινήσουμε με αυτό το πρόβλημα που το βλέπω ότι είναι έντονο. Τι έγινε με το ΟΣΔΕ, κύριε Θοδωρή? Έλενα, καλησπέρα, να ευχηθώ. Καλή χρονιά καταρχήν. Καλή χρονιά. Δεν τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Καλή χρονιά σε εσάς, σε σένα προσωπικά, στο κανάλι, σε όλους τους τεχνικούς, σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν, σε όλους τους φίλους του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι αγωνιούν και μοχθούν, νομίζω, όπως όλοι μας, αλλά λίγο περισσότερο αυτοί, με δύσκολες συνθήκες και όλο το χρόνο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρόβλημα που έχουμε με το ΟΣΔΕ από τις αρχές του νέου έτους του 2022. Εκεί να πούμε τι έχει συμβεί. Έχει τελειώσει η σύμβαση η οποία είχε ο ΠΚΠΕ, ο κατανόμο φορέας για τις πληρωμές, με τον τεχνικό σύμβουλο, και έχουμε ένα κατέβασμα του συστήματος. Έχει κατέβει λοιπόν ο γενικός διακόπτης από το ΟΣΔΕ. Αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Να πω μερικά, για παράδειγμα, γιατί πολλοί φίλοι ίσως θα έχουν χρειαστεί την τελευταία εβδομάδα τη δήλωση του ΟΣΔΕ, την οποία να μην είχαν πάρει ή να μην είχαν αποθηκεύσει κάπου ηλεκτρονικά. Να πω ότι αν δεν είναι διαθέσιμη, δεν μπορούμε να την αντλήσουμε για το 2022. Για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να αγοράσει τώρα ένα αυτοκίνητο, το οποίο αγροτικό, το πρώτο που ζητείται είναι η δήλωση του ΟΣΔΕ.
Δεν έχουμε λοιπόν να την αντλήσουμε αυτή από το σύστημα, δεν μπορούμε να μπούμε στο σύστημα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμη καμία εκτύπωση δήλωσης ως το 2021. Έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, Έλενα. Περιμένουμε να λυθούν από το Υπουργείο. Ήδη νομίζω αυτή την εβδομάδα είναι προγραμματισμένη μία σύσκεψη μεταξύ των τεχνικών συμβούλων και του Υπουργείου. Να πω ότι δεν μπορούν να γίνουν διοικητικές πράξεις. Δεν μπορούν να αλλάξουν ατάκ ενδεχομένως σε αγροτεμάχια, τα οποία δημιούργησαν πρόβλημα στις πληρωμές και δυστυχώς δεν λύθηκαν μέχρι την 31 Δεκάτου. Δεν μπορούμε, Έλενα, να αλλάξουμε τις ποσότητες του γάλακτος που έχουν παραδοθεί. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι πιθανότατα να έχουμε προβλήματα και στις συνδεδεμένες ενισχύσεις των εγωπροβατοτρόφων. Να πω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα αν το ΟΣΔΕ δυστυχώς είναι κλειστό. Νομίζω ότι ίσως ήταν και κάποια αστοχία του Υπουργείου, ίσως είχε κάποιο διαφορετικό σχεδιασμό και σε επίπεδο συμβούλων. Εδώ τώρα πρέπει να πω ότι όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες και οι νομαρχιακές του ΟΠΕΚΕΠΕ, να πω ότι οι συνάδελφοι κάνουν όλες τις φιλότιμες προσπάθειες, ό,τι μπορούν και ό,τι περνά από το χέρι τους, και το λέω με βεβαιότητα, προκειμένου να βοηθήσουν και τους παραγωγούς αν χρειάζονται για κάποιο λόγο να κάνουν ένα μητρό ή οτιδήποτε άλλο τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Δυστυχώς ούτε αυτοί μπορούν να αντλήσουν αυτά τα στοιχεία και θα έλεγα ότι παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες των περιφερειακών και των νομαρχιακών υπηρεσιών, δυστυχώς η κεντρική υπηρεσία, Έλενα, παραμένει έτσι αρκετά γραφειοκρατικά, θα έλεγα, προσκολλημένη και μη μπορώντας να ξεπεράσει τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και πρέπει επιτακτικά, δηλαδή απαιτείται, να λυθούν. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να έχουμε λύσει στο πρόβλημα, γιατί πλέον δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε τίποτα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ούτε σε διορθώσεις, ούτε σε διοικητικές πράξεις. Δεν μπορεί να ανοίξει κανένα πρόγραμμα. Λέγαμε για τη βιολογική γεωργία. Δυστυχώς χωρίς ΟΣΔΕ δεν μπορεί να ανοίξει πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας. Δεν βλέπουμε υπόβαθρα χωραφιών. Δεν μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία, δεν μπορεί να γίνει το παραμικρό. Οπότε είμαστε σε αναμονή προκειμένου να λυθεί αυτό το πρόβλημα από το Υπουργείο κεντρικά και περιμένουμε, νομίζουμε ότι θα πρέπει να έρθουν σε μια συμφωνία με τον τεχνικό σύμβουλο, έστω και προσωρινή, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί να πω ότι το 2021, Έλενα, ως χρονιά πληρωμών κλείνει με την τελευταία πληρωμή, η οποία θα πούμε ότι είναι η πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, τόσο των φυτικών όσο και κυρίως των ζωικών, και η οποία αναμένεται παραδοσιακά περίπου τον Μάιο με Ιούνιο κάθε χρόνο. Οπότε, οπωσδήποτε δεν μπορεί να μην αποκατασταθεί πάλι αυτή έτσι η ισορροπία του συστήματος. Να πω ότι εδώ είχαμε και μια ανακοίνωση χτες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έτσι για τους φίλους περισσότεροι, οι οποίοι είχαν προβλήματα στην εξισωτική αποζημίωση. Mm-hmm. Και οι οποίοι το γνωρίζουν το πρόβλημα, πρέπει να υποβληθεί κάποια ένσταση. Χτες ο ΟΠΕΚΕΠΕ έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία λέει ότι από τις 11 μέχρι τις 21 Ιανουαρίου θα είναι το σύστημα, θα μπορεί να γίνει το σύστημα να δεχτεί ενστάσεις, μόνο που αν δεν είναι ανοιχτό το ΟΣΔΕ δεν μπορούμε να δούμε τίποτα, οπότε δεν μπορεί να υποβληθεί καμιά ένσταση, γιατί δεν μπορούμε να δούμε πού υπάρχει το πρόβλημα. Οπότε αφού δεν μπορούμε να δούμε πού υπάρχει το πρόβλημα, πώς να κάνουμε ένσταση δηλαδή. Νομίζω ότι θα πρέπει σε πολύ πιο σοβαρή βάση να δούνε το θέμα της αποκατάστασης. Δεχτήκαμε πάντως πολλά μηνύματα, έτσι ταρακουνήθηκαν αρκετοί φίλοι. Πραγματικά, Έλενα, γιατί ουσιαστικά είναι μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να μένει ανοιχτή όλο το χρόνο. Και ας πούμε ότι αυτή θα είναι, να ευχηθώ δηλαδή και να το συζητήσουμε, να δούμε τι μέτρα πρέπει να ληφθούν και πώς πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία, προκειμένου να μην ξαναέχουμε τέτοια προβλήματα. Αν είναι να πάει στο σύστημα το κεντρικό, το e-Gov, όπως λέμε, μακάρι να πάει και να διασφαλιστούν τόσο η διαφάνεια των πληρωμών, όσο και
καλύτερος τρόπος, έτσι, το πιο, ο πιο καλός τρόπος για τον παραγωγό να μην χάνονται χρήματα. Mm-hmm. Και σαφώς θα πρέπει να μην υπάρξουν δεσμεύσεις με ψηλά γράμματα, με τεχνικούς συμβούλους, οι οποίες δεν δημιουργούν γόρδιους δεσμούς. Νομίζω ότι δεν μπορεί η χώρα μας το 2022 να είναι ακόμα όμηρος τέτοιων προβλημάτων, ειδικά εποχές, Έλενα, που πραγματικά πρέπει να γίνουν αυτά, να δημιουργηθούν οι όποιες διορθώσεις για να καταβληθούν υπόλοιπα ποσά σε παραγωγούς που δικαιούνται. Εγώ δεν μιλάω πάντα, λέω ότι οι ενισχύσεις και οι επιδοτήσεις πρέπει να είναι συμπληρωματικές του εισοδήματος και προφανώς και απολύτως σε όσους και μόνο παράγουν. Όμως δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο που έχουν πάρει όλα την ανηφόρα, η ενέργεια, τόσο πολύ έχει αυξηθεί οι ισροές, τα λοιπάσματα, όλα τα οποία αν και αυτά δεν ομαλοποιηθούν, και νομίζω ότι δεν είναι το πρόβλημα το ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το ταμείο να δοθούν. Είναι απολύτως ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο είναι γραφειοκρατικό, πρέπει να λυθεί. Γι' αυτό και νομίζω και οι πολλοί φίλοι είναι θορυβημένοι από αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όλες οι πύλες προσπαθούν, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάποιος κάτι. Δηλαδή, καθόμαστε στα γραφεία χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Mm-hmm. Περνάνε οι μέρες χωρίς να μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό όσον αφορά διορθώσεις και εκκρεμότητες που έχουμε. Είναι έτσι ότι χειρότερο αυτό θα έλεγα μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι η τελευταία φορά και να μην ξαναχρειαστεί να λύνουμε τέτοια προβλήματα στο μέλλον. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τώρα γιατί και για το θέμα του προγράμματος των νέων γεωργών να έχουμε μηνύματα. Να δούμε και αυτό, αλλά και άλλα προγράμματα που ίσως τρέχουν των βιολογικών καλλιεργειών. Να δούμε όλα τα νεότερα, γιατί είναι αρκετοί ενδιαφερόμενοι. Πραγματικά, Έλενα, να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα των νέων γεωργών που περίπου εδώ και ένα μήνα έχει περάσει η καταληκτική ημερομηνία. Βρίσκονται σε αρχικό στάδιο εξέτασης των φακέλων από τις κατατόπους Διεύθυνσης Αγροτικών Ανάπτυξεων, έτσι, των περιφερειακών ενωτήτων. Έχουν ξεκινήσει οι συνάδελφοι. Mm-hmm. Να πω ότι με αρκετά προβλήματα, δεδομένου ότι το προσωπικό είναι λίγο. Και είναι λίγο, Έλενα, δεδομένου ότι υπάρχει και πάλι η ιδιαιτερότητα της πανδημίας. Κάποιο προσωπικό νοσεί και υποχρεωτικά βγαίνει σε άδεια. Δυστυχώς όμως είναι λίγο και γενικά το προσωπικό, θα έλεγα, στις περιφερειακές ενότητες, υπό την έννοια ότι δεν έχουν υπάρξει προσλήψεις εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή έχουν υπάρξει συνταξιοδοτήσεις, αλλά περίπου εδώ και μια δεκαετία δεν έχουν αντικατασταθεί αυτοί οι άνθρωποι από συναδέλφους οι οποίοι θα βγάλουν τον όγκο της εργασίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπερβάλλουν αυτό ή να βρεθεί κάποια άλλη λύση. Ίσως να δοθεί ρόλος σε συναδέλφους των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Δεν ξέρω ακριβώς, γιατί αυτά πρέπει να συζητηθούν και να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη καταρχήν των ιδίων. Αλλά νομίζω ότι το να υπάρξει ικανός αριθμός συναδέλφων για αξιολόγηση είναι πολύ σημαντικό στο να βγουν γρήγορα τα αποτελέσματα. Και αυτό, Έλενα, είναι αυτό το οποίο ενδιαφέρει ουσιαστικά τους φίλους αγρότες που έχουν υποβάλει τους φακέλους τους. Και αν μπορώ να πω ότι εδώ στην Ήπειρο δεν μας πολύ ενδιαφέρει, υπό την έννοια ότι όλοι οι φάκελοι θα εγκριθούν, όλοι οι σωστοί φάκελοι θα εγκριθούν, δηλαδή αν κάποιοι φάκελοι έχουν ελλείψεις έτσι σε διοικητικό επίπεδο, να πω ότι θα απορριφθούν. Αλλά υπό αυτή την έννοια δεν θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί από την αρχή. Όμως όσοι έχουν προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και έπρεπε από την αρχή να γίνουν, θα εγκριθούν όλοι, γιατί υπάρχει επάρκεια κονδυλίων. Δεν συμβαίνει όμως, Έλενα, το ίδιο στις γειτονικές, τις όμορες, θα έλεγα, έτσι, περιφέρειες. Μόνο στα Ιόνια νησιά, εκεί θα εγκριθούν όλοι. Όμως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί θα εγκριθεί ένας υποψήφιος με αναλογία στους 1,8, θα εγκριθεί ο ένας. Στην Θεσσαλία περίπου στους 1,9 ο ένας. Νομίζω ότι πλην της περιφέρειάς μας, των Ιωνίων νήσων και της περιφέρειας Αττικής, στις υπόλοιπες περιφέρειες δεν επαρκούν τα κονδύλια. Δυστυχώς εδώ το πρόγραμμα... Επειδή εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι, από αυτό δεν προκύπτει? Έχουν περισσότερες αιτήσεις, είναι περισσότεροι που ασχολούνται με την γεωργία, οπότε αντίστοιχα δεν μπορούν να καλυφθούν και όλες οι αιτήσεις.
Πραγματικά, Έλενα, με έτσι πιο μεγάλο ενδιαφέρον να πω ενδεικτικά δύο περιφέρειες, την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με περίπου 1 στους 2 και την περιφέρεια Κρήτης, η οποία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλλον λιγότερα κονδύλια, που εκεί θα εγκριθεί, αν δεν μεταφερθούν πιστώσεις για να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτήσεων, περίπου 1 στους 2,5. Ίσως θα έλεγα εγώ στην Ήπειρο να έπρεπε να είχε γίνει και μια πιο έτσι καλή, λέμε τώρα εκ των υστέρων, προώθηση του προγράμματος από την αρχή. Mm-hmm. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Ίσως είναι και η έλλειψη προσωπικού, Έλενα, στις κατατόπους διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης, και έχω τα στοιχεία όταν κάποιοι συνάδελφοι στα τμήματα των εφαρμογών ή στα τμήματα των αναπτυξιακών προγραμμάτων έχουν να τρέξουν παλιούς νέους αγρότες, πληρωμές σχεδίων βελτίωσης, βιολογικά προγράμματα, νέους αγρότες, εκ των πραγμάτων οι άνθρωποι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το αντικείμενο. Για να είμαστε έτσι άρα λίγο με προλαβαίνετε, ξέρετε γιατί θέλω να ρωτήσω, γιατί υπάρχει τόση ανεργία. Είμαστε μια περιοχή που θα έλεγε κανείς ότι θα έπρεπε να υπάρχει ενδιαφέρον για τέτοιου είδους προγράμματα να ασχοληθούν οι νέοι άνθρωποι. Και αναρωτιέμαι αλήθεια αν είναι θέμα επικοινωνιακό, δηλαδή αν δεν επικοινωνήθηκε σωστά ή αν δεν υπάρχει εν τέλει ενδιαφέρον από τους ανθρώπους τους νέους για τον πρωτογενή τομέα. Άρα εσείς το αποδίδετε λίγο και στο ότι δεν επικοινωνήθηκε σωστά το πρόγραμμα. Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Εμείς από εδώ μέσα το είπαμε όσο μπορέσαμε και δώσαμε και τις παραμέτρους του προγράμματος, mm-hmm. τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά. Νομίζω ότι θέλω πάντα να είμαι έτσι δίκαιος και να γνωρίζει κάποιος τι θα εισπράξει, αλλά και για το τι δεσμεύσεις, έτσι δεσμεύεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Όμως αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δράσεις οι οποίες πρέπει να κοινωνηθούν περισσότερο από τις κατατόπους διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης. Όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα από το ανθρώπινο δυναμικό, νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει υποαπορρόφηση στα προγράμματα. Ίσως θα πρέπει αυτό στον επόμενο σχεδιασμό να το ξαναδούμε ως περιφέρεια, γιατί το ενδιαφέρον έλεγε να υπάρχει. Είμαστε μια περιοχή η οποία είναι αγροτική, είναι κτηνοτροφική, με πολλά προβλήματα μεν, αλλά έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα. Παράγουμε προϊόντα σε όλη την γκάμα, τόσο της φυτικής όσο και της ζωικής παραγωγής. Οπότε θα πρέπει ίσως να το ξαναδούμε, και της μελισσοκομείας να μην το ξεχνάμε. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε στο ότι θα ικανοποιηθούν όλοι οι φάκελοι στην περιφέρεια Ηπείρου. Περίπου έχουμε μια απορρόφηση της τάξης του 80%. Το υπόλοιπο 20% ή θα το μεταφέρουν σε άλλες περιφέρειες ή θα μας ξαναδώσουν, όπως και το 2017, τη δυνατότητα να ξαναβγάλουμε καινούργια πρόσκληση. Mm-hmm. Θα το δούμε αυτό, ποια θα είναι η θέληση, έτσι, βούληση του Υπουργείου, του Κεντρικού Υπουργείου, όσον αφορά το πρόγραμμα των νέων γεωργών. Και εδώ, Έλενα, να πούμε τώρα για δύο πράγματα για τα προγράμματα της βιολογικής και της νητρορύπανσης. Εκεί περιμένουμε, έχει βγει το νομικό πλαίσιο την 31-12, δηλαδή εντός του 2021, και εκεί περιμένουμε λοιπόν τη νέα προκήρυξη, τη νέα πρόσκληση. Δυστυχώς, αν δεν υπάρξει αποκατάσταση στο ΟΣΔΕ, όπως είπαμε και πριν, δεν πρόκειται να έχουμε νέα πρόσκληση, παρότι έπρεπε να έχει βγει ήδη. Mm-hmm. Εκεί να πω, Έλενα, ότι έχουμε 4 δράσεις. Έχουμε διατήρηση των παλιών βιολογικών παραγωγών, αυτών που ήταν ενταγμένοι, τόσο στη γεωργία όσο και στην κτηνοτροφία. Θα έχουμε λοιπόν 4 δράσεις. 2 για τη βιολογική γεωργία και 2 για τη βιολογική κτηνοτροφία, οι οποίες αντίστοιχα θα περιλαμβάνουν διατήρηση των βιολογικών παραγωγών και υπομετατροπή, δηλαδή ένταξη νέων παραγωγών. Σας έτσι να μεταφέρω στους φίλους ότι το ενδιαφέρον, Έλενα, είναι μεγάλο, τόσο και για την φυτική παραγωγή όσο και για τη ζωική παραγωγή. Σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης, νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν το προνόμιο να είναι
παλαιότερα ενταγμένοι στο πρόγραμμα και επιστοποιημένοι μέχρι την 31/12 του 2020 θα ενταχθούν στις δράσεις της διατήρησης. Οπότε η σημαντική πλειονότητα αυτών θα μπορέσει να ενταχθεί. Όσον αφορά τα κριτήρια μοριοδότησης για τις δράσεις της υπομετατροπής, δηλαδή αυτούς που σου λέμε τους νέους, έτσι αυτούς που ενδιαφέρονται τώρα να ενταχθούν και δεν είναι ενταγμένοι στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, για αυτούς θα υπάρξουν κριτήρια μοριοδότησης, δεν θα ενταχθούν όλοι. Παίζει έτσι ρόλο και η ηλικία και το αν είσαι κατά κύριο επάγγελμα γεωργός και η υποένταξη και η επιστοποίηση έκταση η οποία σκοπεύει να εντάξει ο κάθε παραγωγός. Όμως Έλενα, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και θα έλεγα για ποιους λόγους μάλλον υπάρχει το ενδιαφέρον. Είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας είναι ότι επειδή έχουμε μια αύξηση των συντολιστών παραγωγής, εγώ θα έλεγα παραδοσιακά παραγωγοί οι οποίοι δεν ενδιαφέρονταν για το πρόγραμμα των νέων γεωργών, τώρα αφενός επειδή έχουμε μια μεγάλη αύξηση στις εισρωές, λοιπάσματα, ενέργεια κτλ, σου λένε να στραφώ στα βιολογικά στα οποία έχω μικρότερες εισρωές, άρα χαμηλότερο κόστος και εισπράττω και κάποιο ποσό αναστρέμα από επιδότηση. Ο δεύτερος, νομίζω όμως, Έλενα, ότι και τα βιολογικά είναι το μέλλον, υπό την έννοια ότι στη νέα ΚΑΠ και στη νέα έτσι εξαετία που θα ξεκινήσουμε από το 2023, είναι η πράσινη συμφωνία η λεγόμενη, μέσω της οποίας η χώρα μας θα πρέπει να εξασφαλίσει έως το 2030 το απότερο, περίπου το 25-30% της παραγωγής της να προέρχεται από βιολογικές εκτάσεις και να είναι πιστοποιημένα με το σύστημα των βιολογικών προϊόντων. Νομίζω ότι αυτά είναι δύο σημεία κλειδιά τα οποία θα λάβουν υπόψη τους οι παραγωγοί και θα ενδιαφερθούν για το πρόγραμμα το οποίο βγαίνει, το οποίο να πω ότι έχει αρκετό υπολογισμό, είναι περίπου στα 450 εκατομμύρια, οπότε έχει αρκετά κονδύλια. Δεν ξέρουμε ακόμα βέβαια πώς θα γίνει η κατανομή, θα γίνει σε εθνικό επίπεδο ή σε περιφερειακό. Και εδώ πέρα πάλι θα πρέπει να δούμε αν γίνει σε περιφερειακό, τι θα κατανεμηθεί στην περιφέρειά μας ή στη γειτονική ή στις γειτονικές περιφέρειες. Ακόμα αυτό, Έλενα, δεν είναι διευκρινισμένο. Περιμένουμε την πρόσκληση να το δούμε. Πάντως εδώ ας κρατήσουν οι φίλοι που μας ακούν και ενδιαφέρονται να μπουν, να γνωρίζουν ότι η περίοδη ένταξης είναι τριετής και στις δύο δράσεις, τόσο στην διατήρηση όσο και στη μετατροπή, και τα αγροτεμάχια τα οποία σκοπεύουν να εντάξουν δεν μπορούν να αλλάζουν κάθε χρόνο. Δηλαδή πρέπει να είναι το ίδιο αγροτεμάχιο στην ίδια θέση με μισθωτήρια και δεν μπορούν να αλλάζουν όπως είναι στο σύστημα των άλλων ενισχύσεων. Οπότε μόνο αγροτεμάχια τα οποία τα έχουμε εξασφαλίσει ότι θα τα έχουμε στην κατοχή μας για τουλάχιστον μία τριετία μπορούμε να εντάξουμε. Οπότε επειδή το πρόγραμμα επίκειται και σύντομα θα βγει, όσοι φίλοι μας ακούν ας έχουν κυρίως αυτό στο μυαλό τους, να αναζητήσουν αγροτεμάχια τα οποία θα μπορούν να διατηρήσουν τα επόμενα τρία χρόνια, να κατέχουν μάλλον και να καλλιεργούν τα επόμενα τρία χρόνια. Μάλιστα. Κλείνουμε με σχέδια βελτίωσης. Έλενα, κλείνουμε με σχέδια βελτίωσης. Αφενός τα παλιά τα οποία έχουμε ακόμα περίπου ένα διάστημα 2 μηνών, 2,5 μηνών περίπου έως τα τέλη του Μαρτίου, τα παλιά να γίνουν οι αιτήσεις πληρωμής τουλάχιστον για το 20% των δαπανών που έχουμε βάλει σε αυτά, και επίσης έχουμε μια προδημοσίευση άτυπη για νέα σχέδια βελτίωσης τα οποία θα βγουν τη χρονιά που διανύουμε τώρα, το 2022, θα είναι για βιολογική γεωργία, θα είναι για γεωργία και για κτηνοτροφία και για μελισσοκομεία φυσικά. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει οι φίλοι που μας ακούν να ξέρουν ότι, γιατί υπάρχουν κάποιοι που έχουν κάποιο ήδη σχέδιο βελτίωσης ανοιχτό και ενδιαφέρονται να κάνουν ένα καινούργιο, ενδεχομένως να βάλουν κάποιες άλλες επενδύσεις που δεν πρόλαβαν να συμπεριλάβουν το 2018.
να ξέρουν ότι ένας κανόνας ο οποίος είναι οριζόντιος και ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι αν δεν έχουμε κλείσει το παλιό μας σχέδιο, και όταν λέω κλείσει εννοώ να έχει γίνει η τελική πιστοποίηση και αποπληρωμή ανεξαρτήτως ποσοστό, μπορεί να είναι στο 70% ή στο 80% ή στο 90% του παλιού μας σχεδίου, δεν μπορούμε να υποβάλουμε φάκελο για το νέο πρόγραμμα. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν φάκελο στο νέο πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται, Έλενα, περίπου το εκεί στα μέσα ή τέλη της άνοιξης, να είμαστε πιο σαφείς, να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να υποβάλουν φάκελο στο καινούργιο πρόγραμμα πρέπει να έχουν κλείσει το παλαιό πρόγραμμα. Να πω επίσης ότι από αυτά που έχουν διαρρεύσει από το Υπουργείο και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, είναι ότι το πλαφόν δεν θα είναι όπως ήταν την προηγούμενη φορά στις 500.000 ευρώ, αλλά θα είναι περίπου στις 130.000 για την φυτική παραγωγή και στις 200.000 ευρώ το πλαφόν για τη ζωική παραγωγή. Οπότε δεν θα μπορέσουν και εδώ να γίνουν πολύ μεγάλα σχέδια βελτίωσης. Οι οποίοι έχουν κατά νου να κάνουν μεγαλύτερες επενδύσεις θα πρέπει να αναζητήσουν άλλα έτσι επενδυτικά μέτρα, ίσως το νέο αναπτυξιακό, τον οποίο θα τον δούμε, αλλά νομίζω ότι αν έχει κάποιος στο μυαλό του να κάνει μια επένδυση της τάξης των 400 ή 450.000, το 200 είναι λίγα στη ζωική παραγωγή προκειμένου να το κάνει. Νομίζω ότι προχωρούμε με εμπόδια μεν, αλλά προχωρούμε, Έλενα. Νομίζω ότι, να πω ότι μάλλον ότι τα ποσοστά επιδότησης, ενίσχυσης, η ένταση ενίσχυσης όπως λέμε, θα είναι και εδώ όπως ήταν την προηγούμενη φορά, δηλαδή 50% για παλιούς γεωργούς σε παιδινές περιοχές, 60% για παλαιούς γεωργούς σε ορεινές περιοχές και 70% για τους νέους γεωργούς. Νομίζω ότι το Υπουργείο σκέφτεται να βγάλει δύο προσκλήσεις, μία στην οποία να έχει ένα κονδύλι αποκλειστικά για τους νέους γεωργούς οι οποίοι θα ενταχθούν το 2022 και μία άλλη πρόσκληση για όλους τους υπόλοιπους νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, δηλαδή για τους παλαιούς κατά κύριο επάγγελμα και τους νεοεισερχόμενους οι οποίοι όμως δεν είναι στο μέτρο του το 6-1, τους νέους γεωργούς τώρα. Οπότε και εδώ έχουμε μία κινητικότητα, μπαίνουμε σιγά σιγά, Έλληνα, στη νέα προγραμματική περίοδο. Συζητούνται πάρα πολλά και για τη νέα ΚΑΠ, για τις συνδεδεμένες, για το πώς θα κατευθύνονται, σε τι καλλιέργειες και σε τι εκτροφές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι και οι παραγωγοί πρέπει να ενημερωθούν σε αυτό, αν και δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πανδημίας η οποία δεν βοηθά καθόλου αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν μπορούν να συναντηθούν, δεν μπορούν να βρεθούν οι παραγωγοί είτε μέσω των φορέων τους, είτε ακόμα αν θες και στα καφενεία των χωριών. Ακόμα και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα από μεγαλύτερους παραγωγούς. Σου λέει άστο, ας πάμε αύριο, ας πάμε μεθαύριο. Δηλαδή ακόμα και εκεί οι συζητήσεις γίνεται δύσκολο να γίνουν. Μάλλον γίνεται έτσι με περισσότερα προβλήματα από ό,τι παλιότερα. Νομίζω όμως ότι είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει, εξαρτάται το μέλλον της ελληνικής γεωργίας την επόμενη εξαετία, από το 23, εμείς λέμε 27 συν 2 χρόνια παράταση, οπότε δεν μπορούν να μην γίνουν αυτές οι συζητήσεις και δεν μπορεί να μην εκφέρουν γνώμη κυρίως οι επίσημοι και θεσμοθετημένοι φορείς των αγροτών. Είναι το κυριότερο, θεωρώ εγώ, και νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθούν άμεσα ώστε να ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίζουν και να εκφράσουν την άποψή τους. Πάντως θα είναι μια χρονιά με έτσι ενδιαφέρον και όσον αφορά τα μακροοικονομικά μεγέθη, αλλά όσον αφορά και τα στοιχεία για τις ενισχύσεις, κυρίως για την επόμενη προγραμματική περίοδο, τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα όταν έχουμε πιο στοιχεία έτσι που έχουν είναι πιο συγκεκριμένα να τα δώσουμε στους φίλους που μας παρακολουθούν, στους φίλους παραγωγούς. Θα περιμένουμε, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, αυτό βλέπω κι εγώ, και γενικότερα όπως είπατε θα πρέπει να ανοίξει επιτέλους συζήτηση για το πού πάμε και το πώς θα κινηθεί η νέα ΚΑΠ.
Κύριε Θοδωρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλη την Πρέβεζα. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πολλά τα μηνύματά σας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε να απαντήσουμε και σε κάποιο που αφορούν τον Παζιάννενα. Ναι, ο Πέτρος Χιούλης θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας. Σοφός, Γκρινιάνης, χαρούμενος, χιονάτη. Φρούτο. Τι, σκέτο φρούτο. Χωρίς δοδόνι. Δοδόνι με φρούτα. Δροσερό και αγαπημένο δοδόνι με ζουμερά κομμάτια φρούτων. Πηγή βιταμινών και ιχνοστοιχείων για το καλό του οργανισμού μας. Νέο δοδόνι με φρούτα. Απόλαυση, όχι παραμύθια. Ξημερώνει. Με το πρώτο φως της μέρας στο πογόνι, η φύση ξυπνά και οι άνθρωποι είναι ήδη έτοιμοι να μας προσφέρουν τα προϊόντα της πιο αγνής περιοχής της υπηρωτικής γης. Πογόνι. Με υλικά διαλεγμένα ένα-ένα, δουλεμένα με μεράκι, με τον τρόπο που μάθαμε γενιά με τη γενιά, για να μπορείτε να τα απολαύσετε στο τραπέζι σας. Πογόνι. Τραχανάς και χυλοπίτες, μόνο από αγνό, πρόβιο και κατσική σιωγάλα. Αυθεντικά και πεντανόστιμα. Πογόνι Μπάσιος. Γεύση και ποιότητα από τα αρχοντοχώρια της Ηπείρου. Η δύναμη του τόπου μας είναι στο χέρι μας. Με το ταμιευτήριο της Τράπεζας Ηπείρου, τα χρήματά μας επανεπενδύονται στον τόπο μας. Με 9 καταστήματα και 15 ATM σε όλη την Ήπειρο, έχω και προσωπική εξυπηρέτηση και όλες τις σύγχρονες εφαρμογές. Ταμιευτήριο της Τράπεζας Ηπείρου. Είναι το μόνο, χωρίς έξοδα και προμήθειες, για πληρωμές τηλεφωνίας, ηλεκτρισμού και νερού. Ανοίγοντας ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου μέχρι 31 Τρίτου με σύνδεση δύο πάγιων εντολών πληρωμής, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο EcoCar. Τράπεζα Ηπείρου. Η τράπεζα του τόπου μας. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τα βήματα. Αρκεί να ακούς το χτύπο της καρδιάς σου. Δεν χρειάζονται κανόνες για να κάνεις τη σωστή κίνηση. Αρκεί η συνείδησή σου. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Κάνει ένα κύκλο. Όμως για να υπάρχει ζωή, πρέπει να την προστατεύουμε. Το Zagory Go Green είναι το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο νερό σε φιάλες από ανακυκλωμένο πλαστικό, μειώνοντας τη χρήση νέου πλαστικού στις συσκευασίες του. Zagory, το καλό το έχουμε μέσα μας. Mountains, το μεγαλύτερο κατάστημα ειδικού εξοπλισμού στα Γιάννενα. Αν είστε λάτρης της φύσης, στο κατάστημα Mountains θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Mountains, διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για ορειβασία και υπαίθριους περιπάτους. Mountains, τα πάντα για το κυνήγι, το ψάρεμα, την κατάδυση και το κάμπινγκ. Κατάστημα ειδικού εξοπλισμού Mountains. Κάτσαρη 41 στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε. Σίγουρη ότι έκανα τη σωστή επιλογή. Προσφέρω στο παιδί μου την καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να έχει, όπως είχαν κάνει και οι δικοί μου γονείς. Γερές βάσεις για το μέλλον του
και μια χαρούμενη σχολική ζωή. Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότι Οικονόμου. 45 χρόνια χτίζουμε γερά θεμέλια με γνώσεις και αξίες. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και έχουμε και μία ευχάριστη έτσι, είδηση να σας μεταφέρουμε. Υπάρχει ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού που είχε δοθεί και το alert για τις δύο νεαρές κοπέλες που σας έλεγα, τη 14χρονη και τη 17χρονη, που αγνούνταν από χθες αφότου είχαν φύγει από το κέντρο προστασίας ανηλίκων στην περιοχή μας. Φαίνεται πως τα κορίτσια υπάρχει αίσιο τέλος στην περιπέτεια αυτή που έτσι είναι σε εξέλιξη από χθες. Βρέθηκαν στην Πάτρα και είναι καλά στην υγεία τους. Το χαμόγελο του παιδιού θα βρίσκεται κοντά τόσο στη Μαρία όσο και στην Αλεξάνδρα για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν. Παρακαλούνται, λέει, όλοι για την άμεση αφαίρεση της φωτογραφίας από όπου υπάρχει η ανακοίνωση της εξαφάνισής τους. Το χαμόγελο του παιδιού με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των αρχών και των φορέων και των απλών πολιτών έχει καταρθώσει να κινητοποιήσει όλη την ελληνική κοινωνία και να βρει πολλά παιδιά τα οποία αναζητούνται. Καταλυτικό ρόλο παίζει συνήθως η δημοσιοποίηση μιας εξαφάνισης από τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμμετοχή όλων μας βοηθά να βρεθούν τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός παιδιού ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός για όποιο λόγο και αν γίνεται. Το χαμόγελο του παιδιού, στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε στο Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις, 11-116 ουσιαστικά χιλιάδες. Λοιπόν, πολύ σημαντικό ότι βρέθηκαν τα παιδιά και ένα μεγάλο μπράβο αξίζει σε όσους κινητοποιήθηκαν, αλλά κυρίως στο χαμόγελο του παιδιού και στις αρχές και στην ελληνική αστυνομία, που από χθες δίνουν τον αγώνα τους έτσι να βρεθούν σώα τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με αθλητική ενημέρωση, όπως σας έλεγα. Ο Πέτρος Κιούλης είναι μαζί μας. Πέτρο, ποιος παίκτης είναι αυτός που αποχωρεί και δέχομαι εδώ καταιγισμό μηνυμάτων? Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους του τηλεθεατές και τους φίλους του Παζιάννα και γενικώς τους φίλους του αθλητισμού. Ο Μιλιντσιάνου είναι αυτός που έχει αποχωρήσει από τον Παζιάννα. Ο διεθνής Μολδαβός ανήκει πλέον στο δυναμικό της ΑΕΛ Μεσού, όπου προπονητής είναι ο Σάβας Παντελίδης. Ζήτησε δύο επιθετικούς, πήρε έναν με τα χαρακτηριστικά που ήθελε και είχε και ένα δεύτερο πλάνο με τα χαρακτηριστικά που έχει για εκείνον στο παιχνίδι του Μιλιντσιάνου. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι μια αποχώρηση του ΠΑΣ που προφανώς και θα προβληματίσει τον κύριο Μεταξά, όχι όμως ιδιαίτερα, διότι υπήρχε ήδη στο μυαλό του Παζιάννα η απόκτηση ενός επιθετικού και ήδη έχουν βγει και κάποια ονόματα, όπως αυτό του Ολλανδού, του Πολ Κλαντών, ο οποίος είναι 29 ετών και είναι ελεύθερος από την ομάδα της ΕΜΕΝ, είναι Ολλανδική, με θητεία σε γήπεδα της Αγγλίας, του Βελγίου και αρκετές συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Τα βίντεο δείχνουν ότι έχει καλή επαφή με το σκοράρισμα. Μένει να δούμε πότε θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, αν και πιστεύω ότι το σύστημα που παίζει ο Παζιάννα με δύο επιθετικούς μπροστά τον ωφελεί, διότι δεν θα είναι μόνος του για να τραβάει όλο το κουπί, δεδομένου ότι έχει να αγωνιστεί από πέρυσι και από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα είναι χωρίς ομάδα, και γι' αυτό το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης μαζί με τον Περέα ίσως να είναι και ευνοϊκό για τον ίδιο να πάρει πιο σύντομα χρόνο συμμετοχής. Μάλιστα. Μάλιστα, Πέτρο. Άρα τέλος από τον Πάσο Μιλιτσιάνου. Καλός παίχτης ήταν όμως. Νομίζω δηλαδή θα λείψει στην ομάδα. Ναι, μεν λες ότι υπάρχει η πρόθεση της ΠΑΕ να έχει ένα νέο επιθετικό, αλλά καλύτερα δεν θα ήταν να υπήρχαν δύο. Ναι, αλλά δεδομένου ότι και το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι, ο ΠΑΣ θα μπορούσε να τον
χάσει το καλοκαίρι ούτως ή άλλως. Τώρα, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κάτι παίρνει ο Παζιάννα, κάτι χαρίζει ο παίχτης από αυτήν την, την μεταγραφή για να αλλάξει σταθμό. Προφανώς δεν τον έδιωξε ο Παζιάννα, για να μην νομίζει το κόσμος. Ήρθε μια πρόταση από την LMSU, ο παίχτης έχει την προοπτική να αλλάξει πρωτάθλημα, γιατί και ο ίδιος θεωρώ ότι περίμενε να τα πηγαίνει καλύτερα με τον Παζιάννα και όχι με το 1-2 τέρματα που έχει μέχρι στιγμής. Θα μπορούσε να βάλει περισσότερα, αυτό πιστεύει και ο κόσμος και αυτό δείχνει και το γήπεδο. Και από εκεί και πέρα δεν έχει να χάσει κάτι και ο ΠΑΣ, που αντί για τον Μιλιτσιάνο θα χρησιμοποιήσει από την Κυριακή, όπως φαίνεται, με περισσότερο χρόνο συμμετοχής στον μήνα, και θα έρθει και κάποιος επιθετικός που σίγουρα θα έχουν κοιτάξει να μην χρειάζεται μεγάλο χρόνο προσαρμογής. Μάλιστα. Μάλιστα, Πέτρο. Τώρα θα ενισχυθεί η ομάδα με παίχτες καθόλου? Μέσα στο Γενάρη θα δούμε? Ήδη έχει έρθει ο Στάνκο, που θα έρθει τώρα και ένας επιθετικός. Αν πούμε ότι η χρονιά θέλουμε αυτό απλά να βγει... Αυτό θα είναι όλο όμως. Σίγουρα, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, διότι και η ομάδα τώρα έχει κάποιους περιορισμούς με τα μέτρα, δεν υπάρχουν έσοδα. Υπήρχε πρόβλημα με τα διαρκείας από πέρυσι. Και το καλοκαίρι το ίδιο με τον κόσμο να είναι λίγο φοβισμένος να επενδύσει τα χρήματά του εκεί. Λίγο και οι οικονομικές συνθήκες στην χώρα μας. Δεν είναι εύκολο να γίνουν μεταγραφές στον ΠΑΣ Γιάννα, τουλάχιστον μεταγραφές σε ποσότητα. Επομένως, τώρα αυτό φαίνεται και αυτό πηγάζει και από τους κύκλους της ομάδας, ότι πάμε να ενισχυθούμε εκεί που πραγματικά αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Φεύγει ο Μιλιντσιάνου, παίρνουμε τον Γκλαντών για παράδειγμα που είπαμε νωρίτερα. Θέλουμε, ζήτησε ο κύριος Μεταξάς έναν χαφ, έχουμε τον Στάνκο. Νομίζω ότι σε άλλες θέσεις, αυτή τη στιγμή, πλην του επιθετικού, σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα μπορεί να τραβήξει το κουπί. Σίγουρα, αν είχαμε και την πολυτέλεια να κάνουμε και δύο παραπανήσχες ενέργειες, θα ήταν το ιδανικότερο. Okay. Είναι λίγο οξύμορο το εξής, ότι στον ΠΑΣ βρίσκονται ανάμεσα σε ένα δίλημα. Να πάρουμε κάποιους παίχτες που μπορεί να τους πουλήσουμε το καλοκαίρι, ή να πάρουμε κάποιους παίχτες που θα πρέπει να τους έχουμε σίγουρα και την επόμενη σεζόν. Γιατί λήγουν πάρα πολλά συμβόλαια. Mm-hmm. Του Πίρσμαν, του Σάλιακα, του Λοντίγκιν. Είναι αρκετοί οι παίχτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν. Μόνο ο Παντελάκης δηλαδή έχει ανανεώσει, εδώ που τα λέμε. Και σίγουρα στον ΠΑΣ κρατάνε αυτή τη στιγμή μικρό καλάθι. Μία με δύο κινήσεις ακόμα βλέπω έστω και σφιχτά να γίνονται, Έλενα. Mm-hmm. Μάλιστα, Πέτρο. Για πάμε τώρα στην επόμενη αγωνιστική. Ποια ομάδα υποδεχόμαστε? Την Κυριακή στις 7.30 παίζουμε με τον Ατρόμητο εντός έδρας. Ο Ατρόμητος βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση με 9 βαθμούς. Δεν έχει αγωνιστεί ακόμη για το 2022. Θα είναι το πρώτο του μάτς μέσα στα Γιάννενα. Και θέλει πολύ τους βαθμούς, έτσι δεν είναι? Τους έχει ανάγκη αρκετά. Θα έρθει με καινούριο προπονητή, τον Chris Coleman. Και εδώ είναι μια δυσκολία για τον κύριο Μεταξά, να προβλέψει το παιχνίδι του Ατρομήτου. Δεν ξέρει τον κύριο Κόλμαν, δεν ξέρει. Έχει δει τον Ατρόμητο, mm-hmm, σίγουρα. Αλλά όσο να είναι ένας καινούριος προπονητής, με το που πάει σε κάποια ομάδα, κάτι θα κοιτάξει να αλλάξει για να μην είναι τόσο προβλέψιμος και για τον αντίπαλο προπονητή. Για μένα κρύβει παγίδες το μάτς. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του κύριου Μεταξά για την κορυφή της επίθεσης. Δηλαδή θα πάμε με Μπρένερ, Σνάιντερ, με Μπρένερ, Σνάιντερ και Μορέιρα μπροστά. Θα πάμε με τον Μορέιρα και τον Μπρένερ στα άκρα και τον Σνάιντερ στην κορυφή μαζί με τον Περέα. Θα δούμε τον Μίνα να παίζει βασικό. Αυτό καλείται να το ρυθμίσει ο κύριος Μεταξάς, για να έχει η ομάδα όσο δυνατόν το λιγότερες ζημίες αγωνιστικά, που δεν νομίζω ότι θα φανεί αγωνιστικά η απουσία του Μιλιντσιάν. Μάλιστα. Μάλιστα, Πέτρο. Για να δούμε. Είπαμε, ο Ατρόμητος έχει ανάγκη τους βαθμούς, αλλά το ίδιο και εμείς θέλουμε να παραμείνουμε ψηλά στην κατάταξη, έτσι, στο βαθμολογικό πίνακα, και είναι και κάτι που θα μπουστάρει περαιτέρω τον ΠΑΣ, αν έχει ακόμη ένα καλό αποτέλεσμα, μία νίκη ή έστω μία ισοπαλία. Αν και νομίζω ότι έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής και απέναντι σε ακόμη πιο δύσκολες ομάδες από τον Ατρόμητο, οπότε νομίζω πηγαίνει για την νίκη ο κύριος Μεταξάς, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα ο κ. Μεταξάς έχει τονίσει ότι σε κάθε παιχνίδι θέλει την νίκη και γι' αυτό το λόγο βλέπει και το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και τώρα που χάζευα και νωρίτερα λίγο το πρόγραμμα, έχει σημασία ιδιαίτερη αυτό το μάτς με τον Ατρόμητο για τον ΠΑΣ, διότι έρχεται από Χ στην Κρήτη, υποδέχεται τον Ατρόμητο και ύστερα πηγαίνει στον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Και μετά υποδέχεται τον Απόλλων Σμύρνης που και εκείνος έχει ανάγκη πάρα πολύ τους βαθμούς για την παραμονή του. Αν ο Παζιάννα αξιοποιήσει την έδρα του, δηλαδή πάρει κάτι θετικό, εγώ θα πω, από τον Ατρόμητο, για μένα στη φάση που είναι ο Ατρόμητος, ακόμη και το Χ, αν δούμε ότι δεν ξεκινάει καλά το μάτς, θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για τον ΕΠΑΣ και μετά να υποδεχτεί τον Απόλλων Σμύρνης και αν του δοθεί και ευκαιρία κιόλας να τον κλωτσίσει, ας πούμε, προς τα play-out της Super League 1 με λίγες πιθανότητες. Βέβαια, έχει αρκετά παιχνίδια να δώσει, εδώ που τα λέμε, ο Απόλλων Σμύρνης στη συνέχεια. Ο ΠΑΣ είναι η ομάδα με τα περισσότερα παιχνίδια, μετράει ήδη 17 στην Super League 1, είναι η μοναδική και σε σχέση με τον Απόλλων Σμύρνης που έχει παίξει μόλις 13 μάτς. Οπότε είπαμε υπερτερίως προς αυτό ο ΠΑΣ, έχει περισσότερα παιχνίδια, θα έχει πιο εύκολο πρόγραμμα στη συνέχεια. Δύσκολος προς τους αντιπάλους, γιατί όπως λες, από τη μία είναι Ολυμπιακός, από την άλλη είναι ομάδες που έχουν πολύ ανάγκη τους βαθμούς. Άρα θα πρέπει να είναι πολύ λεπτοί οι χειρισμοί του τεχνικού team. Ακριβώς, και εδώ παίζει ρόλο και ο παράγοντας κρούσματα κορονοϊού. Ναι, μεν έχουμε επιστροφές. Οι οποίες έβγαλαν το πρόγραμμα, όπως ο Αθανασίου, ο Λόλης και ο Γκαρντάφσκι. Ξεκίνησε και ο Καραχάλιος με το Σνάιντερ να μπαίνουν έτσι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Πάτησε γήπεδο και ο Οικονομόπουλος, που ναι μεν συμμετέχει σε κάποια μέρη της προπόνησης, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί περίπου 15 μέρες, θα πω εγώ, με 20, για να είναι 100% έτοιμος. Απόντες από τις προπονήσεις είναι Λοντίγκιν, Παντελάκης και Σιόντης, που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ομάδας και λογικά θα πάρει και χρόνο συμμετοχής ξανά, φαντάζομαι, ο Σούλης μετά τις καλές εμφανίσεις με Ιωνικό και ιδιαίτερα με τον Όφη την προηγούμενη αγωνιστική. Μάλιστα. Μάλιστα, Πέτρο. Τώρα για μικρότερες κατηγορίες ούτε λόγος, ακόμη. Προς το παρόν, κοίταξε τώρα να δεις τι γίνεται. Και με την αλλαγή των πρωτοκόλων, ειδικά του Super League, που πλέον χρειάζονται 7 συν ένα κρούσμα του προπονητή για να αναβληθεί ένας αγώνας, βλέπουμε ότι και στη Super League 2 γίνονται κάποια μάτς. Παίζει αυτή την ώρα και ο Θεσπρωτός με τον Ολυμπιακό Β. Και πριν από λίγο κιόλας, από ό,τι βλέπω, τελείωσε. Κέρδισε στο 82 ο Θεσπρωτός τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Μπράβο. Με γκολ του Μπονίγια. Είναι ο Αργεντίνος, ο οποίος ήρθε μόλις προχθές ήρθε στην ομάδα και κατάφερε μάλιστα να πετύχει και τον νικητήριο τέρμα κόντρα στον Ολυμπιακό. Η Γάμα Εθνική, όπως όλα δείχνουν, θα ξεκινήσει. Έχουν οριστεί οι διαιτητές και μένει να μάθουμε σήμερα το απόγευμα τι θα γίνει και με το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, εδώ δηλαδή το δικό μας. Οι πληροφορίες λένε ότι εφόσον ξεκινήσει η ΓΑΜΑ Εθνική, θα ξεκινήσει και η ΑΛΦΑ, που πρέπει να πορεύεται στην ουσία μαζί με τη ΓΑΜΑ Εθνική για να δηλωθούν και οι πρωταθλήτριες ομάδες, γιατί θα συμμετάσχουν σε περιφερειακούς αγώνες μπαράζ. Έχουμε όμως το περιθώριο να προστατέψουμε την Β' και την ΓΑΜΑ κατηγορία σύμφωνα με την ΕΠΣ, που λογικά θα δώσει το πράσινο φως, βέβαια. Άλλες ΕΠΣ έχουν δώσει το πράσινο φως για να γίνουν αγώνες. Δηλαδή σε άλλες περιοχές γίνονται. Σε κάποιες άλλες ΕΠΣ έχει δοθεί το πράσινο φως. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι εάν η ΕΠΣ θα πάρει μια απόφαση να επιστρέψει δράση στο ερασιτεχνικό, θα πρέπει να είναι σε όλες τις κατηγορίες και όχι να κάνουμε διάκριση μεταξύ της Α, επειδή πρέπει να βγάλουμε τον πρωταθλητή, και μεταξύ της Β, επειδή μας παίρνει το χρονικό περιθώριο να τον πάμε πιο πίσω. Γιατί και οι ομάδες θα ταλαιπωρηθούν, οι παράγοντες, οι παίχτες, χωρίς προπονήσεις όλο αυτόν τον καιρό, γιατί είναι πολλοί παίχτες που λένε, όχι που λένε, που δεν κατεβαίνουν για προπονήσεις από τη στιγμή που βλέπουν ότι είναι έτσι και φορτωμένο το επιδημιολογικό μας φορτίο με τα κρούσματα και δεν υπάρχει και δράση από την πλευρά της ΕΠΣ. Άρα ουσιαστικά λες ότι η ΕΠΣ Πύρου θα πάρει σήμερα την απόφαση για το τι μελιγενέστε για το ερασιτεχνικό. Ναι, την περιμένουμε το απόγευμα. Μάλιστα. Λοιπόν,
το απόγευμα τα σπουδαία, θα δούμε τι γίνεται με το ερασιτεχνικό, αν θα επανεκκινήσουν οι αγώνες. Πέτρο, θα τα ξαναπούμε. Νομίζω μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε λίγα περισσότερα έτσι και λίγες περισσότερες πληροφορίες για τον αγώνα του ΠΑΣ με τον Ατρόμητο την ερχόμενη Κυριακή, όπως μας είπες. Οπότε σε αποδεσμεύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πλούσιο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ και εγώ, Έλενα. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Φίλες, φίλοι, ώρα πήγε 5 ακριβώς και θα πρέπει εμείς να δώσουμε τη σκυτάλη στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρος TV1. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε κοντά μας, που στείλατε τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 3. Γεια σας.